σήμερα Δευτέρα, όμορφη μέρα σήμερα έχουμε, πολύ ωραία μέρα αγαπητοί φίλοι, ευχάριστος ο καιρός, όπως πάντα. Βροχές δεν προβλέπονται για σήμερα και για όλη τη εβδομάδα. Καλά μπανάκια σε όλους. Καλοκαίρι έχουμε εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καλωσορίζουμε τους πάντες στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία. Καλή σας μέρα να έχετε σήμερα Τρίτη πρωί, 9 και 21 λεπτά το πρωί. Γεια σας στην Ελλάδα και στην Κύπρο και γενικά σε όλη την Ευρώπη, στα Βαλκάνια, Ρωσία κτλ. Κτλ. Και στην Αφρική. Καλό βραδάκι να έχετε σε όλους σας. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι από το Καναδά μέχρι κάτω Αμερική, Λατινική Αμερική και κάτω στη Βραζιλία και σε γη του Πυρός. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο, πάντα κοντά σας εδώ στην εκπομπή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω αγαπητοί φίλοι ότι την Πέμπτη θα έχουμε μια special, πολύ special εκπομπή, δεν θα πρέπει να τη χάσετε. Θα έχουμε κάποιον πολιτικό, μάλλον όχι πολιτικό, στρατιωτικό, ο οποίος θα μας μιλήσει και πρώην πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που ακόμα εξασκεί το επάγγελμα, θα μας μιλήσει πολλά και διάφορα τα οποία δεν έχετε ακούσει και το τι γίνεται με το πρόβλημα της Συρίας. Μη χάσετε λοιπόν την Πέμπτη στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή μας και από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι στρατιωτικός και εργάζονται στις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γνωρίζει τα πάντα για την Αλ-Κάιντα, για τους Μέση Ανατολή, για την Τουρκία και τι και τι. Μια φορά θα μας πει για την Τουρκία, πόσο ήταν μεγάλος ο δάχτυλος της Τουρκίας στην υπόθεση της Συρίας. Όπως ακούσαμε στις ειδήσεις όλη μέρα και τις τελευταίες μέρες, ότι η Αμερική είναι έτοιμη για να μπορέσει να κάνει επίθεση στην Συρία, αλλά τελικά δεν θα γίνει, διότι κανένας από το Κογκρέσο δεν θέλει. Ο δικός μας ο βουλευτής εδώ στην περιοχή της Φλόριδας, ο Γκας Μπιλιράκης, είναι αντίθετος με το να γίνει κάποια εξόρμηση από τις ΗΠΑ προς τη Συρία. Όπως και πολλοί άλλοι, και δημοκρατικοί επιτοπλίστε, περισσότερο δημοκρατικοί, δεν θέλουν ο Ομπάμα να κάνει αυτή τη σύραξη με τη Συρία. Διότι δεν έχει αρκετά ντοκουμέντα στα χέρια του και ο Υπουργός Εξωτερικών που να πιστοποιεί ότι ο πρόεδρος της Συρίας έριξε αυτά τα γκαζάκια με τα αέρια που σκοτώσαν τόσα παιδιά και γυναικόπαιδα κτλ. Κτλ. Στη Συρία. Όπως λέγεται ότι η Αλ-Κάιντα είχε βάλει το χέρι της και οι μυστικές υπηρεσίες, ή μάλλον από την Τουρκία, μέσω της Τουρκίας, προμηθευτήκαν αυτά τα γκαζάκια στους αντάρτες, δηλαδή αυτούς που θέλουν να ρίξουν και να λάβουν τους μουσουλμάνους στη διεύθυνση της Συρίας. Εκατοντάδες είναι και οι νεκροί, όχι από τα γκαζάκια αλλά από άλλες περιπτώσεις, όπως δολοφονίες, σκοτωμίες, εκκλησίες, μοναστήρια, σε οικογένειες από τους μουσουλμάνους και τις μουσουλμανικές αδελφότητες εκεί, για να εξοντώσουν κάθε χριστιανό. Δεν έχει σημασία τι χριστιανός είναι. Είχαν παρουσιάσει στο παρελθόν πάρα πολλά βίντεο με τον τρόπο που τους δολοφονούν. Κόβουν τα κεφάλια, τους σκοτώνουν ψυχρό. Όπως είδαμε δύο παιδάκια που στέλνουν την περασμένη εβδομάδα ηλικίας 16 χρονών και 14, να τα μπροστά σε όλο τον κόσμο να τα του φεκίσουν με πολλές σφαίρες. Τα ζάρωσαν τα παιδιά αυτά, γιατί δεν υπάκουσαν νέοι και δεν άλλαξαν θρησκεία. Πολλά συμβαίνουν εκεί κάτω. Αύριο ο Ομπάμα θα μιλήσει στις ΗΠΑ, στο ευρύ κοινό, για να τους πείσει ότι πρέπει να γίνει ο πόλεμος. Οι Αμερικανοί όμως δεν θέλουν πόλεμο και να μην ανακατευθεί η Αμερική σε αυτή την υπόθεση της Συρίας, γιατί κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει όλη η υπόθεση. Τα τηλέφωνα μας είναι 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες. Από το Σικάγο είναι 917-285-9868. Επαναλαμβάνω, 917-285-9868. Εσείς οι φίλοι ακροατές, θα ήθελα να ρωτήσω το ακροατήριο μας σήμερα, τι πιστεύετε, θα πρέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί τον αντιπρόεδρο, με τον υπουργό εξωτερικών να κάνουν την επίθεση στη Συρία? Θα θέλαμε να ακούσουμε τους φίλους. 727-725-5555 είναι τα τηλέφωνά μας για τους φίλους και φίλες.
Ένα άλλο ακόμα τώρα το οποίο έχουμε, εάν δεν έχετε κλείσει την κουραζιέρα σας, γιατί πολλοί κόσμος κατεβαίνει τώρα κάτω για του χρόνου που θα πάμε 25 Ιανουαρίου με τον Divina, πάρα πολύ ωραίο κουραζιερόπλοιο. Θα πάμε για την τέσσερα νησιά κάτω στην Καραβαϊκή, θα πέρασουμε πάρα πολύ ωραία, είναι 8ήμερη η κουραζιέρα μας. Τα λεωφορεία θα φύγουν από εδώ, από την περιοχή του Τάπο Σπρινς, στο Κρήγορε, από τον Μπρέντετον και από το Βένους, ή μάλλον από το Fort Myers της Φλόριδας. Θα έχουμε και εκεί άλλα ένα ή δύο λεωφορεία ξεχωριστά για τους φίλους μας από αυτές τις περιοχές. Εάν με ακούτε στο ραδιόφωνο, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πιάσετε το κανάλι 48 σε όλες τις περιοχές του Pinellas County, σαν Ρισότα, Μπρέντιντον, μέχρι κάτω το Βένους. Οι φίλοι ακροατές μπορεί να πιάσουν και Fort Myers στο κανάλι 48, όπως και στο Ορλάντο και στο Πάσκο και όλες τις περιοχές με το Fios, Verizon Cable TV Fios. Εάν έχετε το Cable TV στο σπίτι σας αυτό και το ξέρετε, πηγαίνετε στο κανάλι 24. Όπως στο κανάλι 24 έχουμε και εκπέμπει αυτή η εκπομπή, μεταδίδεται αυτή η εκπομπή. Τις υπόλοιπες περιοχές του Pinellas County εκπέμπουμε από τον Ology που έχει αλλάξει το όνομα τώρα και λέγεται Wawa, κάπως έτσι, WW, λέγεται το cable τώρα. Το πήρε μια καινούρια εταιρεία και πρόκειται να ανανεώσει τα συστήματά της, να έχουν καλύτερη απόδοση και τα πάντα και πιο πολλά κανάλια κτλ. Κτλ. Και ίντερνετ. Λοιπόν, εκεί εκπέμπουμε στο κανάλι 96 analog, δηλαδή κανονικά, και ψηφιακά στο κανάλι 96. Για να μας πιάσετε ψηφιακά, θα πρέπει η τηλεόρασή σας να είναι ψηφιακή και να την κάνετε σκάνε και να πιάσετε το κανάλι 48 ή στο 96. Για το Bright House εκπέμπουμε σε όλο το Pinellas County, εκτός από το Πάσχο, στο κανάλι 75,8. Στο 75,8 λοιπόν μας βλέπουν οι φίλοι οι ακροατές. Και στο 948 εάν έχετε το cable box, το setup box του Bright House Cable TV. Στο διαδίκτυο εκπέμπουμε, αγαπητοί φίλοι, στο wpso.com. Επίσης εκπέμπουμε πάπλα και διάφορα μποξάκια που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Ένα από τα πάπλα μποξάκια είναι το Magic TV Box και το IPTV Box από το Τορόντο του Καναδά που έχουν και από την Κύπρο και έχουν το κανάλι μας μέσα. Επίσης από τη ρωσική τηλεόραση σε όλα τα iPhones και τα iPod κατεβάζει το application που λέγεται SPB και μας βλέπετε κατευθείαν στα iPhones και στα iPods. Εάν πάτε κατευθείαν στο iPod, στο wpso.com, αυτό που μπορεί να κάνουμε το εξής, αυτό που μπορεί να κάνετε δηλαδή, πηγαίνετε στην κεντρική μας σελίδα, δεξιά κάτω λέει Live TV, Live TV for iPod. Πατήστε την εικόνα και θα ανοίξει φωτογραφία full screen και θα δείτε το κανάλι 48, όποια ώρα θέλετε να το δείτε για αυτή την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Λοιπόν, αυτά σχετικά, εν περιλήψη, από τη Φλόριντα είναι καλός ο καιρός και ζέστη σήμερα, πολύ ζέστη, καλά μπανάκια σε όλους. Η Ελλάδα πήγε πάρα πολύ καλά ο τουρισμός σε φέτος. Ο Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, μίλησε στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχε πάρα πολύ μεγάλη υποδοχή. Δεν ήταν όπως έγινε με τον Γιώργο Παντρέου που πήγε από άλλο δρόμο και κρυβότανε. Κάλλιος Σαμαράς, τον είδαμε στη τηλεόραση, πήγε ανοιχτά, πήγε κανονικά ο άνθρωπος, δεν κρυβόταν από το λαό. Το άλλο είναι ότι η ΕΡΤ πλέον εκπέμπει παλιά ακόμα με το Δελτίο Ειδήσεων από την Αγία Παρασκευή, αυτοί που έχουν παραμείνει ολίγοι μέσα, αλλά έχει ανοίξει πλέον το καινούριο το κανάλι που λέγεται DT, Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση. Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση, αλλά στο διαδίκτυο μάλλον DT, δηλαδή Δημόσια Τηλεόραση. Δεν έχουν πολλά πράγματα ακόμα, έχουν κάποιες ταινίες σχηματογραφικές, έχουν ένα δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα το πρωί ή στις 12, 6 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος. Ακόμα δεν έχουν οργανωθεί όπως θα έπρεπε, δεν είναι και τα κατάλληλα μηχανήματα τα οποία πρέπει να έχουν, γιατί όλα τα μηχανήματά τους είναι στην Αγία Παρασκευή. Μπορεί σε μερικές εβδομάδες κάτι να γίνει και να πάει καλά όλη η υπόθεση με το... με τη νέα δημόσια τηλεόραση. Υπολογίζουμε σύντομα να είναι αυτή η νέα δημόσια τηλεόραση και στο δορυφόρο, όπως ήταν παλιά, για να μπορέσουμε να τη μεταδίδουμε και εμείς έτσι πιο άνετα στον δορυφόρο. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τηλέφωνο από τους ακροατές μας. Εσείς τι νομίζετε, θα πρέπει ο πρόεδρος μας να κάνει τον πόλεμο στην Συρία?
ελεύθερη τη γνώμη σας. Πολλοί κόσμος και πολλοί Αμερικανοί τηλεφωνάνε στους Κόγκρες και στους Σένετρους από κάθε περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδηλώσεις εναντίον του Ομπάμα και εναντίον να γίνει ο πόλεμος στη Συρία. Λοιπόν, να δούμε πώς θα γίνει και τι κρύβονται πίσω. Οι μόνοι που θέλουν να γίνει ο πόλεμος δρυμύτατα είναι η Τουρκία και το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει να γίνει πόλεμος και να τα ξεντώσουν όλα. Α, και ένας άλλος ο οποίος θέλει να κάνει πόλεμο είναι ο Μακέι. Ο Μακέι είναι ρεπουμπλικανός, ήταν αυτός ο οποίος διεκδικούσε την προεδρία των ΗΠΑ, τον Ομπάμα, θυμάσαι εδώ και 6 χρόνια πίσω, 5 χρόνια πίσω. Αλλά και αυτός τον έχει πιάσει, δηλαδή τόσο πολύ πολεμοφάγος είναι. Μην καλά είχε βγει το βίντεο τότε. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ωραία, έκλεισε αυτή η γραμμή. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Εάν είναι κανένας φίλος από την Ευρώπη ο οποίος θέλει να λάβει μέρος στην εκπομπή μας, πηγαίνετε στο Skype, γράψτε κάτω Greek Voice, χτυπήστε και θα σας κάνουμε στον αέρα κατευθείαν για τους φίλους και φίλες. Έτσι επαναλαμβάνω, πηγαίνετε κατευθείαν και γράψτε Greek Voice και κατευθείαν μπορώ να σας ανοίξω εδώ πέρα στο computer. Πάμε σε μια διαφήμιση και πάλι κοντά σας. Τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα, Ευρώπη ή όποιο σημείο του κόσμου επιθυμείτε. Ελάτε στο ελληνικό πρακτορείο Millennium Travel. Αναλαμβάνουν γαμήλια ταξίδια, εδρομές, αεροπορικά εισιτήρια στην Αμερική και Ελλάδα. Σε χαμηλές τιμές, κρουαζιέρες αναψυχής, ταξίδια στη Λατινική Αμερική, Ευρώπη και όπου επιθυμείτε. Έχουν πολυετή πείρα και είναι έτοιμοι να σας ετοιμάσουν το ταξίδι των ονείρων σας. Μία επίσκεψή σας στο Millennium Travel θα σας δώσουν κάθε πληροφορία που χρειάζεστε για το επόμενο ταξίδι σας. Χαμηλές τιμές. Millennium Travel. Travel Team και American Express. Τηλέφωνο 727-944-2000. 727-944-2000. Το ελληνικό πρακτορείο που για δεκαετίες σας ετοιμάζει ένα τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα. Millennium Travel. Είναι έτοιμη όταν και εσείς είστε. Τα προϊόντα Κόντος για 60 χρόνια τώρα σημαίνουν απαράμιλη ποιότητα, προσφέροντας δεκάδες σπιτικά προϊόντα όπως χειροποίητη πίτα, φύλλο, σπανακόπιτα, μπακλαβά. Ο Κόντος ξεκίνησε σαν μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Όσο η οικογένεια μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η επιχείρηση. Η φήμη και τα προϊόντα της εξαπλώθηκαν, κατακτώντας μεγάλα σούπερ μάρκετς σε όλη την Αμερική. Πέρασαν τα σύνορα, φτάνοντας στην Ευρώπη και την Ασία. Και έγινε παγκοσμίως γνωστή. Κόντος Foods. Θα τα βρείτε παντού. Αγαπητοί φίλοι, η οικογένεια Κόντος ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που μας στηρίζετε για 60 ολόκληρα χρόνια. Tarpon Discount Drugs, ελληνικό φαρμακείο. Στο 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Έχει τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές, φιλικό περιβάλλον και γρήγορη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs. 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τι θα πάρετε? Μια μαγαρίτα πίτσα. Δίπλα τυρί. Τυρί. Α, φέραμε και μια γαρίδες, αλφρέδο και μια μεγάλη
έχετε ελληνική σαλάτα, ε. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το Κοντελίον φημίζεται για την παραδοσιακή κουζίνα του. Μαργαρίτα πίτσα, κοκομμένη ντομάτα, μουτσαρέλα, ρικότα και βασιλικό. Επίσης μπορείτε να δοκιμάσετε σοτέρ γαρίδες μαγειρεμένες με σάλτσα αλφρέντο και με μια μεγάλη επιλογή από γύρο και σουβλάκι. Φέρει όλη την οικογένεια εδώ στο Candelier. JB Factory Carpet. Ποικιλία από χαλιά όλων των ειδών και χρωμάτων. Μεσογειακά χαλιά μικρού και μεγάλου μεγέθους. Πλακάκια, σεραμικά, κεραμικά και προσελάνης. Για κουζίνες, σαλόνια, εσωτερικά και εξωτερικά. Wood floors, καλής ποιότητος. Σε καλές τιμές. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι σας, την επιχείρησή σας ή το γραφείο σας, ελάτε στο JB Factory Carpet. Φανταστικές τιμές. Ο ιδιοκτήτης Βασίλης Μπουκάλης σας περιμένει. Σε τρεις περιοχές. Στο 3100 του Ισέγεθα Αβενή στο Σαν Πίτσμπρο και με τηλέφωνο 727-322-5757 ή στο 1251 East Fowler Avenue, Tampa και με τηλέφωνο 813-549-1988 και στο Κλειργορέ στο 24099 US Highway 19 North και με τηλέφωνο 727-725-5757. JB Factory Carpet. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε στον αέρα. Έχουμε το Θανάση στη γραμμή. Α, στο Skype. Γεια σου, Θανάση. Τι γίνεσαι? Γεια σου, Άκη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Έτσι, ωραία. Να σε ρωτήσουμε και έφτιαξε την κάμερα σου λιγάκι. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Καλησπέρα και από την Ελλάδα. Ναι, τι έγινε μέσα σε μια εβδομάδα που μιλήσατε την περασμένη εβδομάδα? Πώς θα πάτε εκεί κάτω στην, στην Ελλάδα? Τίποτα, και από το κακό στο χειρότερο. Τι να πάει, δεν έχει φτιάξει τίποτα. Τι εννοείς από το κακό στο χειρότερο? Τα μπαλάκια σας τα κάνετε, ο κόσμος δεν κολυμπάει, δεν πάει έξω στις μπάρες, στα nightclubs, διασκεδάζει, στα μοναστήρια, στα πανηγύρια, δεξιά-αριστερά. Τι ακριβώς γίνεται? Αυτό είναι, μόνο αυτό μας μείνει πλέον. Αφού δεν μας έχουν απαγορέψει και αυτό, εντάξει, ακόμα. Γιατί δηλαδή πρέπει να απαγορέψουν να πάτε να διασκεδάζετε? Τι πάω, μπορεί να μας πούνε, ξέρω εγώ, θα πληρώνει και τον αέρα που αναπνέεται. Α, μπορεί αυτό, έτσι, αυτό μπορεί να συμβεί και στην Αμερική. Ναι. Να πηγαίνεις για φρέσκον αέρα στο πλήγορο επίσης και να σου λέει, πάμε, πλήρωσε 10 δολάρια. Έτσι. Έτσι, ναι, έτσι, ναι. Έγινε στο τάπος, πού είναι, ξέρεις. Εκεί που πηγαίνανε ο παππούς και η γιαγιά στο beach για να πάρουν αέρα, μπαμ, τους κολλάει το state και τους λέει, άκουσε εδώ πέρα, για να πας εκεί πέρα πριν φρέσκον αέρα και ιόδιο, θα πληρώσεις 5 δολάρια, 5 δολάρια, 10 δολάρια για να μπεις μέσα. Έτσι θα γίνει και στην Ελλάδα, περιμένετε λίγο, πώς θα πάνε τα λεφτά. Ναι, αυτό είναι σίγουρο θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Να πω και τις καλησπέρες μου εγώ σε όσους με βλέπουνε, φίλους και φίλες, ναι, που έχω πει εγώ θα είμαι και στην αέρα. Να πω και χαιρετίσματα και στη Μαρία που με βλέπει αυτή τη στιγμή. Σε ποια? Στην Αθήνα. Στη Μαρία. Βάλ το τσιγάρο κάτω, μην φαίνεται. Α. Ναι, μην το ξεχνάς, μετά το τσιγάρο, μετά το τσιγάρο, μην φαίνεται. Έτσι. Α, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Θα το κάνω, ναι, εγώ, ξέρεις, σαν James Bond. Ναι, μη έτσι, μη στο τσιγάρο, είμαστε στον αέρα, δεν πρέπει τα παιδιά να παρακίνονται άμα βλέπουν να καπνίζουν. Λοιπόν, σωστό, σωστό. Σωστά. Μην το ξεχάσεις, ε. Και στο φίλο το Γιάννη που με βλέπει, έτσι. Ναι. Με βλέπουν και άλλοι φίλοι. Πού είναι, στην Ελλάδα είναι όλοι αυτοί? Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Γεια σας, βρες, παιδιά, να περνάτε καλά και να διασκεδάζετε. Και στη Γερμανία να αποχαιρετίσματα, γιατί εκεί με βλέπουν. Ναι, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τι ακούγεται εκεί πέρα για τον πόλεμο στη Συρία? Α, άλλοι λένε τώρα ότι θα... Τι λέει? Ναι. Α, ναι, μέχρι και η κοπέλα συμφωνεί μαζί σου, λέει η Μαρία,
Καλά σου λέει, κόψε το τσιγάρο, μου λέει, Θανάση, θα μου βάλει το χέρι. Καλά. Λοιπόν, στη Συρία λένε ότι ότι Ομπάμα, άλλοι λένε ότι θέλει να κάνει Ομπάμα πόλεμο στη Συρία. Τι βουλιά έχεις ακούω, δηλαδή ο Ομπάμα τώρα τι θα κερδίσει από μια μικρή τώρα... Σαν πόλη είναι μπροστά στην Αμερική, δηλαδή τι να κάνει, άμα θέλει ο Ομπάμα δηλαδή τώρα θα κάνει πόλεμο. Ξέρω, μου φαίνεται όλα περίεργα. Νίκη, τι λένε οι Έλληνες εκεί κάτω, τι λένε. Στις γειτονιές που γυρίζεις, τι λένε αυτοί, δηλαδή πώς τον βλέπουν, φοβούνται. Ό,τι ξεσηγίνεται. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι ακούνε λένε, δηλαδή λένε θα γίνει πόλεμο, ξέρω εγώ στη. Για περίμενε στη γραμμή να βάλουμε. Α. Μην κλείσεις. Όχι, όχι. Περίμενε στη γραμμή να βάλουμε και έναν άλλο φίλο, ο οποίος τηλεφωνάει τώρα και αυτός. Μην κλείσεις, αν σε χάσω ξαναπάρε, εντάξει. Ναι. Για να ακούσω και τον άλλον ακροατή. Έμπα, καλησπέρα αγαπητέ φίλε. Γιώργο Αντωνιάδη. Καλησπέρα, Άγγελε. Τι κάνεις από τη Θεσσαλονίκη, είσαι καλά? Μια χαρά, όλα καλά. Μπράβο, μπράβο. Πώς θα πάτε εκεί πέρα, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Πολύ καλά, είναι ήρεμα, ωραία. Ήταν και ο πρόεδρος, υπουργός της Ελλάδος εκεί κοντά σας. Δεν είχε επεισόδια ταραχές, ευτυχώς, αυτή τη φορά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για το πόλεμο της Συρίας ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι προς το συμφέρον της Αμερικής αν γίνει ένας πόλεμος. Η Συρία έχει πάρα πολλές μειονότητες. Έχει τους Κούρδους στα βορειοανατολικά της, μια επαρχία η οποία κατοικείται από κουρδικό στοιχείο, έχει πουσαλβίτες, χριστιανούς κτλ. Λοιπόν, αν διαμελιστεί αυτή η χώρα, πιστεύω θα είναι και προς το συμφέρον της ασφάλειας του Ισραήλ. Το Ισραήλ θεωρείται, το είχε πει και ο Προφέσορ Ματαθίας, το 23η, τέλος πάντων θεωρείται πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι, όχι, αυτά πρόσεξε, γιατί είναι Αντώνη, να σε διακόψω ένα λεπτό. Το Ισραήλ δεν έχει να κάνει τίποτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ούτε με στέη της Αμερικής. Είναι ένας παραδοσιακός σύμμαχος. Όχι, 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 κοίταξε. Και η Ελλάδα, και η Ελλάδα είναι ένας παραδοσιακός σύμμαχος. Και η Ιταλία είναι σύμμαχη, και η Γερμανία και η Αγγλία και όλοι αυτοί είναι με την Αμερική. Έτσι είναι και το Ισραήλ στο ΝΑΤΟ. Δεν έχει όμως να κάνει το Ισραήλ τίποτα να είναι state των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Το τι λέει ο Ματαθίας είναι φιλοσοφία του Ματαθία. Δεν είναι state το Ισραήλ των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Ναι. Δεν ψηφίζει το Ισραήλ για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Όπως και οι Έλληνες δεν ψηφίζουν, όπως και οι Ιταλοί δεν ψηφίζουν για τον πρόεδρό μας. Οι Αμερικοί ξέρουν ποιον είναι η Αμερική. Αν... δεν έχει να κάνει τίποτα, ούτε επηρεάζει το Ισραήλ της Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, την κυβέρνηση, τι θα κάνει στη Μέση Ανατολή. Αν έχεις ακούσει τις δηλώσεις του Κέρι, έχει πει ότι θα προστατεύσουμε το σύμμαχό μας στο Ισραήλ. Το δήλωσε. Κοίταξε, όσο να είναι, επειδή όλοι εκεί κάτω το Ισραήλ, βεβαίως, άμα θα πάρει επίθεση από το Ιράν, είπε ότι θα προστατεύσουμε το Ισραήλ. Εντάξει, αν θα κάνει επίθεση, δηλαδή, καμιά αραβική χώρα στο Ισραήλ, θα το προστατεύσει η Αμερική. Άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι state της Αμερικής. Αυτό θα να καταλάβεις. Εάν χτυπηθεί η Κρήτη, εάν χτυπηθεί η Κύπρος ή η Κρήτη παραδείγματος χάρη από αραβικές χώρες ή από την Αλκαΐντα, ο έκτος αμερικανικός τόρος θα παρευρεθεί στην Κύπρο ή στην Κρήτη να προστατεύσει την Κρήτη και την Ελλάδα ολόκληρη. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν υπάρχει εξαίρεση, δηλαδή, είναι το Ισραήλ και όχι η Ελλάδα ή η Ιταλία. Αν γίνει κάτι τέτοιο πράγμα, όλοι του ΝΑΤΟ θα προστατεύσουν το μέρος του ΝΑΤΟ. Έτσι είναι οι συνθήκες. Για να καταλάβετε εσείς εκεί στην Ελλάδα πώς δουλεύει η Αμερική. Ναι. Yes, εσύ τώρα τι νομίζεις, θα πρέπει να κάνει ο πόλεμος. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι ίσως να φύγει από το μηχανισμό. Ναι. Ακούγομαι. Ναι, ακούγες, ναι. Για λέγε τι είπες. Ότι ίσως να φύγει από το μηχανισμό στήριξης του Δήμου Τούρκου, πώς λέγεται. Το ΝΑΤΟ. Όχι, στο μηχανισμό στήριξης το οικονομικό που έχει μπει. Ίσως φύγει λόγω γεωπολιτικής αναβάθμισης του νησιού. Ναι. Επειδή είναι, ας το πούμε, η Κύπρος ένα αεροπλανοφόρο, όλες οι βάσεις εκεί πέρα είναι. Βέβαια. Γι' αυτό το λόγο ίσως και αυτό βοηθήσει οικονομικά τους Κύπριους.
τους βοηθήσει πάρα πολύ. Οπωσδήποτε. Θέλω να πω ότι η φιλία μας με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ θέλω αυτή την ισραηλινή προσέγγιση. Κοίταξε, και εμείς τι θέλουμε, την Ελληνο-Ισραήλο Κυπριακή φιλία. Είμαστε υπέρ της ιδέας. Πρόσεξε, όταν εμείς λέμε πρέπει η Ελλάδα να είναι φίλη με το Ισραήλ, το εννοούμε αυτό. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να είναι με το Ισραήλ και να είναι το τρίγωνο μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος, για να προστατέψουν το άος της Ελλάδος. Με καταλαβαίνεις, θα προστατέψουν το άος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μας συμφέρει η Ελλάδα να είναι με το Ισραήλ. Μας συμφέρει πάρα πολύ. Άλλο αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά επειδή υπάρχει μια πάρα μεγάλη παραπληροφόρηση στην Ελλάδα ότι οι Εβραίοι, και οι Εβραίοι, και τους έχουν θάψει τους Εβραίους μαγκούφιδες, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λένε. Βεβαίως υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες και τρισεκατομμυριούχοι στις ΗΠΑ της Αμερικής. Υπάρχουν και Εβραίοι, οι οποίοι και αυτοί είναι τρισεκατομμυριούχοι. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, τα celebrity, τα κουραζιόπλια. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι αυτά που ακούγονται από διάφορους αντισημίτες, όπως ο κύριος Τουλάτος, ότι οι Εβραίοι δήθεν δεν πληρώνουν φόρους, είναι παραμύθια. Όχι, πληρώνουν φόρους. Πληρώνουν κανονικά φόρους, όλοι έχουμε αφημί στην Ελλάδα. Και εμένα η οικογένειά μου πληρώνει και μάλιστα πάρα πολλοί φόρους, τώρα ειδικά με την κρίση και το μνημόνιο. Γιατί είσαι Εβραίος εσύ? Μας έχουν πετσοκόψει. Λοιπόν, γιατί δεν μου λες εσύ έχεις εβραϊκή τίποτα με τους Εβραίους συγγένεια, είσαι Εβραίος? Εγώ απλά στηρίζω το εβραϊκό δόγμα, το Ισραήλ, το σιωνισμό. Πιστεύω ότι τώρα δογματικά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Πιστεύω Εσύ είσαι χριστιανός ορθόδοξος ή Εβραίος, όπως ο Αματαθίας? Εγώ είμαι Jew Protestant. Ορίστε. Είμαι Jew Protestant. Τι εννοεί αυτό? Αν γνωρίζεις την οργάνωση στην Αμερική, την QFI, Christians United for Israel. Πιστεύω εκεί πέρα. Είμαι δηλαδή χριστιανός κανονικός, απλά στηρίζω το Ισραήλ. Εντάξει, δεν είναι τίποτα κακό αυτό. Αυτό είναι. Λοιπόν. Δεν είναι τίποτα το κακό αυτό. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιστέψει. Για μας είναι όλα εντάξει, δεν μας αφορά. Ναι. Λοιπόν. Και θέλω να πω ότι έχουμε και στην Ελλάδα μια μουσουλμανική μειονότητα. Εδώ πέρα είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς που πάνε στρατό είναι πράκτορες Τούρκων. Δυστυχώς το λέω αυτό. Και θα πρέπει κάπως να αλλάξει το πλαίσιο στο στρατό. Δηλαδή δεν μπορεί ένας ο οποίος είναι τουρκόφωνος, δηλώνει, είναι μέσα του Τούρκος, ναι, έχει καθαρή τουρκική καταγωγή να πάει στο στρατό. Ναι. Πολλοί έχουν κάνει και, πώς το λένε, κατασκοπία από την τουρκική μειονότητα εκεί στη Θράκη, πώς την αποκαλούν. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει αυτό. Και μάλιστα, όσοι ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, τέλος πάντων να μην υπηρετούν στο στρατό. Ναι. Αυτό πιστεύω. Και όσον αφορά και το πόλεμο στη Συρία, κάτι ακόμη, ότι έχω πει ότι είναι προς όφελος αυτό να γίνει ο πόλεμος της Συρίας. Κοίταξε το Ισραήλ, για να ξέρεις, το μικρό στρώμα είπαμε. Γιώργο, για να ξέρεις ένα πράγμα, το Ισραήλ δεν θέλει αυτό που θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει και πιέζει τον Ομπάμα να κατεδαφίσει τη Συρία. Δηλαδή, όπως και ο Μακέι, ο Ρεπουμπλικανός που είναι αυτός, να την ισιοπεδώσει την ολόκληρη τη Συρία. Έτσι η Τουρκία θέλει να γίνει αυτό το πράγμα για να μπορέσει να πάρει οικόπεδα. Να πάρει, ας πούμε, μέρη από τη Συρία. Μπούμε, θα μπει μέσα. Το Ισραήλ όμως δεν θέλει αυτό να γίνει. Το Ισραήλ δεν θέλει να ρίξει την κυβέρνηση Αμερική και να μπει κάποια μουσουλμανική οργάνωση η οποία τυχαίνει να εργάζεται με την Αλ-Κάιντα. Τότε για το Ισραήλ, ή αυτός είναι ή ο άλλος είναι, δεν θα μπορέσει να κλείσει τα μάτια το βράδυ. Και θα είναι πάντα σε πόλεμο κατάσταση. Για το Ισραήλ όμως, άκουσε με, για το Ισραήλ όμως προτείνει αυτό. Να μην ρίξουν την κυβέρνηση τη σημερινή, αλλά να κατά τόπους να γίνουν μερικές μάχες και να μπάσουν ακόμα παραπάνω αντάρτες
και μουσουλμάνους μέσα στη Συρία από την Τουρκία για να δίνεται μια μάχη η οποία θα κρατήσει 20 χρόνια. Έτσι θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Και έτσι το Ισραήλ σου λέει: θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο, άσως να τραγώνουν μεταξύ τους αυτοί οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό σκέφτεται το Ισραήλ. Εμείς σε καμιά περίπτωση ως Ελλάδα δεν πρέπει να γίνουμε φιλανθρωπιστές. Δηλαδή τώρα να μην δεχτούμε πρόσφυγες στην Ελλάδα. Βεβαίως. Αν δεχτούμε πρόσφυγες στην Ελλάδα θα είναι... δεν θα είναι προς όφελος μας. Ναι. Ήδη έχουμε αρκετή... Εν πάση περιπτώσει, αν η Συρία τόσο πολύ θέλει να προστατεύσει τους χριστιανούς, ας πάνε να τους στείλει στον Κάφκασο εκεί πέρα που είναι αεροκατοικημένη περιοχή και έχει πολλούς μουσουλμάνους. Ναι. Ας πάνε να τους στείλει εκεί πέρα. Η Ελλάδα μόνο να μην πληρώσει τη ζημιά. Και η Κύπρος που βρίσκεται απέναντι. Εγώ δεν πιστεύω να γίνει πόλεμος από την Αμερική, επίθεση από τις ΗΠΑ, γιατί ο αμερικανικός λαός, η πλειοψηφία δεν θέλει αυτό το πόλεμο. Δεν το θέλει με καμία κυβέρνηση. Και εκτός αυτού δεν θέλει να αναμειχθεί οι ΗΠΑ σε αυτές τις περιοχές. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι δεν το βλέπω να γίνεται ο πόλεμος ή κάτω. Και δυστυχώς η αριστερά εδώ πέρα στην Ελλάδα μιλάει για αλληλεγγύη με τους Σύριους και τέτοια παλαβά. Εγώ συμφωνώ με τη θέση της Χρυσής Αυγής, παρόλο που με χωρίζει ιδεολογικό χάος με αυτό το κόμμα. Εγώ συμφωνώ στη θέση της Χρυσής Αυγής που λέει ότι δεν πρέπει να εξοπλιστούμε στρατιωτικά και να μην δεχτούμε πρόσφυγες. Ναι. Συμφωνώ ναι. Απόλυτα. Α, εσύ συμφωνάς απόλυτα δηλαδή με αυτό το πράγμα. Ναι. Ωραία. Και δηλαδή εσύ τι νομίζεις για τη Χρυσή Αυγή? Εγώ κοίταξε. Διαφωνώ σε πολλά, απλά είναι και κάποια πράγματα που συμφωνώ. Ότι η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ναι. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πάρτι με τις ΜΚΟ, με τους αριστερούς. Ναι. Με την αδέρφια μας οι μετανάστες και τέτοιες συναρτησίες. Ναι. Συνεχώς πέφτουμε θύματα... θύματα... από αλλοδαπούς οι Έλληνες, πρέπει αυτό να σταματήσει. Δεν πάει άλλο. Ναι, στο θέμα ναι, της εγκληματικότητας συμφωνώ απόλυτα με τη Χρυσή Αυγή. Γιατί ο Ματαρτίας, ο Άσερ, δεν πιστεύει στη Χρυσή Αυγή. Όχι, δεν με κατάλαβες. Δεν συμφωνώ σε θέματα ιδεολογικά με τη Χρυσή Αυγή. Δεν συμφωνώ σε θέματα θρησκείας και πολιτισμού. Συμφωνώ σε θέματα στην ατζέντα της για το θέμα της εγκληματικότητας. Ναι, ναι. Και της λαθρομετανάστευσης. Σε αυτό συμφωνώ με τη Χρυσή Αυγή. Στα υπόλοιπα όμως μπορώ να συμφωνήσω με τον κύριο Ματαθία που λέει για την Ισραηλινή προσέγγιση για αναβάθμιση του εβραϊκού λόγου στην Ελλάδα. Σε αυτά συμφωνώ. Ναι. Δηλαδή δεν είμαι απόλυτος. Μπορεί σε δημοκρατία έχουμε, σε κάποια να διαφωνούμε, σε άλλα να συμφωνούμε. Μάλιστα. Αυτά ήθελα να πω, Άγγελε, και ευχαριστώ που με άκουσες, να συμμετάσχουν και άλλοι στην συζήτηση. Ωραία, λοιπόν, Γιώργο Νάκης, καλό βραδάκι. Να πάμε πάλι στον Θανάση στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Έλα, Θανάση, εκεί. Λοιπόν, πάμε στη Βοστόνη, έχουμε τον Γιώργο Γιωτουρίδη. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Πάμε στη Βοστόνη, έχουμε τον Γιώργο Γιωτουρίδη. Έλα, Γιώργο. Γεια σου, Άγγελε. Yeah. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, τον κύριο που είχες τώρα μόλις θέλω να το μιλήσω. Τώρα έφυγε από τη γραμμή. Τον Γιώργο από Θεσσαλονίκη. Γιώργο, να το πάρουμε, ναι, άμε πάρει πάλι πίσω, να το βάλουμε σε conference. Είπε κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου και τον γνώρισα μόλις το είπε. Τι είπε, για να ακούσουμε. Διάφορες εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα. Φίλε, πασπαρόγατε, η Ελλάδα εθνικές μειονότητες δεν έχει. Ο άνθρωπος αυτός είναι Βούλγαρος, Άγγελε, είναι πράκτορας. Όχι μωρέ. Ο πασπαρόγατος είναι. Για να τον... Πώς τον πήρες χαμπάρι δηλαδή, αποκλείεται. Ξέρουμε όλοι αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, φίλε πασπαρόγατε, εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Ναι. Αυτός δηλώνει Βούλγαρος. Είπε ότι είναι... ανήκει στην... Προτεστάτε, Εβραίοι και τα λοιπά. Ναι. Αυτός δηλώνει Εβραιομασόνος, δηλώνει Αμερικανός, δηλώνει διάφορα. Ναι. Είδα την φάση του και λέω κάπου τον ξέρω αυτόν. Μετά το κατάλαβα και είναι ο Πασπαρόγατος. Έτσι το λένε δηλαδή. Φίλε Πασπαρόγατε, η προπαγάνδα σου εδώ δεν περνάει. Ιδέα δεν έχεις τι εστί ελληνισμός. Αυτά τα δικά σου κάπου αλλού, όχι εδώ.
αυτά, Άγγελε. Έγινε. Και αν ξαναπάρει. Εντάξει, θα σε βάλω στο. Θα με συνδέεις μαζί του. Ναι, θα μπει στο τηλέφωνο. Έγινε. Okay. Λοιπόν, πάμε στο Σαλονικό. Στο Σαλονικό, λέω. Στον. Σόνι. Στο. Στην Κόρινθο. Έλα. Είσαι εκεί. Ναι. Ο Παντελής. Θανάσης. Θανάση, έλα. Λοιπόν. Ναι. Εμπρός. Ο Χρήστος. Πάμε στα Skype τώρα. Έχουμε και Skype. Πάμε στα τηλέφωνα. Έλα, ένα λεπτό. Θανάση, περίμενε στη γραμμή. Μην κλεισείς. Ένα λεπτό. Με ακούς? Ναι, σε ακούω. Ναι, λοιπόν, άκου να σου πω. Να προσέξεις, γιατί πολλά βλήματα από την Ελλάδα θα βγαίνουν να πουλάνε ξυπνάδες. Όχι μωρέ, όλοι τους. Ναι, κοίταξε να τους ελέγχεις. Δεν τους πας τους ελέγχω, εντάξει, θα μας τα πούνε να ακούσουν και τις δικές τους γνώμες. Το παιδί που είναι τώρα αυτή τη στιγμή, πώς το είπαμε εδώ, ο μικρός τώρα που είναι στην οθόνη. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση, με ακούς? Ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, γεια σου Θανάση μου, καλησπέρα. Σε παρακαλώ πολύ αυτή τη γόπα, μην την ξανακαπνίσεις μπροστά μας. Κόφτο, καλά. Δεν σε τιμάει αυτό, μπροστά στην οθόνη να φουμάρεις το στριπτό τσιγάρο. Μετά που να βγεις έξω από το σπίτι σου κάποιος σαν αράπης. Σαν αράπης. Μπαμπαμπούφα. Αλλά μην αυτό το στριπτό, να πούμε το γεμάτο λίγο ο μαριγουάνα, μην μας το στρίβεις. Δεν έχω βάλει τίποτα μέσα, μην φοβάσαι. Έτσι νομίζω εγώ, άμα το στριφτάρι λιγάκι με πειράζει το στριφτάρι, δεν μ' αρέσει. Yes. Αν μας ακούει ο Αντώνης... Εντάξει. Κατάλαβα, αλλά το στριφτάρι μην το ξαναμοστράρει στην οθόνη, έτσι. Ναι. Γιώργο, άμα ακούσει τη Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ, ένα αυτό στον κριτικό. Ναι. Γιώργο, άμα ακούσει τη Θεσσαλονίκη, πάρε με τη λάθο. Θα το βάλουμε μέσα τον Γιώργο τον Αντωνιάδη. Γιώργο, είσαι εδώ. Ο Γιώργος είναι CIA, να πούμε. Ένα λεπτό να ακούσουμε. Κριτικέ μου, ένα αυτό περίμενε. Θα ακούσω και τον Γιώργο Γιαλτουρίδη σε λίγο. Εγώ θα ήθελα να μου διευκρινίσει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Γιώργο, ένα αυτό σε παρακαλώ. Να ακούσουμε και τον Γιώργο του Γιαλτουρίδη τι έχει να μας πει, εντάξει. Γιατί σε αποκάλεσε ναι, έτσι. Ήταν πολύ επιθετικός αυτός. Για να ακούσουμε τι λέει. Ένα λεπτό στον κριτικό, περίμενε. Για να ακούσουμε τον Γιώργο του Γιαλτουρίδη. Γιώργο, είσαι εκεί. Γιώργο, είσαι εκεί. Εδώ είμαι, εδώ. Όχι ο Γιώργος, ο άλλος ο Γιώργος. Να τον προσθέσουμε και αυτόν στη γραμμή. Λοιπόν, είσαστε και τρεις στον αέρα τώρα. Λοιπόν, να μην μονάχα ένα λεπτό, γιατί είσαστε και τρεις στον αέρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε από τη μία πλευρά αριστερά στην οθόνη βλέπουμε τον Γιώργο Αντωνιάδη από τη Θεσσαλονίκη. Στη μέση είναι ο Γιώργος Γιαλτουρίδης από τη Βοστόνη και δεξιά είναι ο Σόνικ Σονάκος. Ο Σόνικ 20. Τι έβγαλε τη φωτογραφία και μου έστω Σούπερμαν τώρα. Όχι, ο Σόνικος είναι. Ο Σόνικος, οκ. Okay, λοιπόν, Γιώργο, τι έχεις να πεις εδώ πέρα για τον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να γνωρίσω αυτός αν είναι ο Πασπαρόγατος. Γιώργο, λοιπόν, πες μας σε παρακαλώ, είσαι αυτός που λέει ο Γιώργος. Έχω πει δημόσια τις απόψεις μου στο YouTube, κάποιοι τις θεώρησαν ακραίες, κάποιοι από την Χρυσή Αυγή με ξύδρισαν, με μίλησαν και άσχημα, τέλος πάντων, εντάξει, δημοκρατία έχουμε, εμένα αυτές είναι απόψεις μου και έχω πολύ καλή διάθεση να τις συζητήσω με οποιοδήποτε. Πες μου όμως, τι απόψεις δηλαδή είχες που ενοχλήθηκε η Χρυσή Αυγή, σαν τι είδος απόψεις? Κοίτα, να σου πω, εγώ επειδή μένω στην Βόρεια Ελλάδα και έχω γνωρίσει ανθρώπους, κάποιους μειονοτικούς αυτά, δεν είμαι ούτε πράκτορος, ούτε αυτά είναι βλακείς, δεν με ξέρει καθόλου ο κύριος. Απλά επειδή έχω γνωρίσει άτομα και μου έχουν πει, είμαι ο ένας δηλώνει τέλος πάντων τουρκόφιλος, ο άλλος το ένα τ' άλλο και έχω πει ότι όπως στην Αμερική υπάρχουν καλώδες και μειονότητες, πολύ λογικό και εδώ πέρα να υπάρχουν αυτά. Τι μειονότητες υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει καμία μειονότητα εκτός από τους καστούς. Ναι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μειονότητες, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, είναι ένα κοινό κράτος. Συμφωνώ και ότι από το ελληνικό κράτος δεν αναγνωρίζεται, όμως... Τι ένα λεπτό... Τον θέλω τώρα, Άγγελε, τώρα τον θέλω αυτό. Ναι. Τον θέλω τι εννοείς δεν αναγνωρίζεται, τι είναι αυτό που δεν αναγνωρίζεται από το ελληνικό το κράτος? Άγγελε, σε έστειλα ένα βίντεο, δείξτο, σε έστειλα ένα βίντεο με τον τύπο αυτό, δείξτο.
Ναι. Θα σε ξεβρακώσω τώρα, Πασπαρόγατε. Δεν γλιτώνεις από μένα. Θα παρακαλούσα και να με προστατεύσεις από αυτά. Κοίταξε, θα σε προστατέψω, αλλά πρόσεξε. Επειδή. Εγώ προστατεύω. Γιώργο. Από σένα, Πασπαρόγατε. Γιώργο, ένα λεπτό, Γιώργο, σε παρακαλώ. Θα υπάρχει ενδιαφέρον στην εκπομπή, Γιώργο. Να μην υπάρχει βρίσιμο από το ένα και τον άλλον. Θα ήθελα να ακούσουμε από τον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτό. Δείξε το βίντεο που σου στείλα τώρα μόλις, Άγγελε. Δείξε το βίντεο που σου στείλα τώρα μόλις. Σε αυτό θα συμφωνήσω, αλλά να γίνεται χωρίς βρυσίες και τέτοια. Yes. Να ακούσουμε, να ακούσουμε ξεκάθαρα από τον Γιώργο. Ένα από τον Γιώργο να μιλάει ένας-ένας. Από τον Γιώργο Γιαλτουρίδη να ακούσουμε ακριβώς αυτός που έχουμε στην οθόνη αριστερά με τα γυαλιά, που είναι ο Γιώργος Αντωνιάδης από τη Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτό το οποίο έχει κάνει, Γιώργο? Αυτός ο άνθρωπος, Άγγελε, ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα έχει μακεδονική μειονότητα. Αυτός ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα έχει τουρκική μειονότητα. Αυτός ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα έχει πολλές εθνικές μειονότητες. Αυτός ο άνθρωπος, Άγγελε, στην οθόνη παραβιάζει εσχρά τη συνθήκη Λοζάνης. Πρώτον, ένα το κρατούμενο. Εγκληματής, κύριε Πασπαρόγατε. Δεύτερον. Ένα λεπτό. Στο Γιώργο, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Γιώργο, θα σου δώσω. Γιώργο, θα σου δώσω. Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ. Θα σας δώσουμε το. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ, μην τσακωνόσαστε. Να μην τσακωνόσαστε, είπαμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ από την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, Γιωργάκη από Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ, περίμενε. Θα σου δώσω την ευκαιρία να μιλήσεις σε αυτά που λέει ο Γιώργος. Εγώ θα θέλω. Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε κράτη, άκουσε τι ακριβώς θα πει ο Γιώργος Γιαλτουρίδης από τη Βοστόνη και θα μου απαντήσεις μετά αυτά. Ναι. Να κάτσε να τελειώσει, να ολοκληρώσει. Να απαντήσει στο βίντεο που σου στείλ, Άγγελε, να απαντήσει ο Γιώργος. Εντάξει, θα τον αποκαλώ Γιώργο. Γιώργο, θα σε αποκαλώ Γιώργο. Να απαντήσει στο βίντεο που σου στείλ, Άγγελε. Μπορεί να μου το στείλει στο Skype, γιατί δεν μπορώ να το βγάλω στον αέρα. Και εγώ το θέλω το βίντεο. Yes, δεν μπορείς τώρα. Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο Γιώργο τον Αντωνιάδη στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου αυτά που είπε ο Γιώργος Γιαλτουρίδης και για το βίντεο αυτό το οποίο δεν το είδαμε ακόμα, για το δύο κόσμος. Είναι αλήθεια δηλαδή ότι εσύ είσαι υπέρ της Σλαβομακεδονίας στην Ελλάδα? Ότι υπάρχει μειονότητα Μακεδόνων? Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μειονότητα Τούρκων στην Ελλάδα και άλλες εθνικότητες? Να εξηγήσω, έχει παρεξηγηθεί ο λόγος μου. Εγώ έχω πει κάτι απλό. Να τα ακούσουμε. Δεν έχω πει σε καμία περίπτωση να διαλύσουμε τη χώρα και τέτοια. Απλά να υπάρχουν και κάποιες ελευθερίες σε θέματα εθνικής συνείδησης. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να αισθάνεται Τούρκος, δεν ξέρω τι όμορφο κόλος, δικαίωμά του. Λοιπόν. Κοίταξε, πρόσεξε. Αυτό θέλω Γιώργο. Να το αναλύσουμε, Άγγελε. Αυτό θέλω να το αναλύσουμε. Ναι, Γιώργο, ένα λεπτό, Γιώργο. Γιώργο, και έχουμε δύο Γιώργο από την Βοστόνη, ένα λεπτό. Στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Πες μου, Γιώργο, σε παρακαλώ, στην Ελλάδα, άμα θα έρθει ένας ο οποίος είναι, δεν θα πω ούτε Τούρκος ούτε Σκοπιανός, ας υποθέσω ότι ήρθε ένας Αλβανός στην Ελλάδα, πρόσεξε. Αυτός δεν είναι μειονότητα, είναι μετανάστης. Κοίταξε. Είναι ελαφραίος. Όχι, πρόσεξε. Ήρθε ένας Αλβανός στην Ελλάδα και παντρεύτηκε μία Ελληνίδα και μένει στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, ναι. Θα τον αποκαλέσεις μειονότητα? Ανάλογα με το τι αισθάνεται σαν άνθρωπος. Κοίταξε, είναι άλλο, εγώ δηλαδή εγώ που είμαι Έλληνας, εγώ που είμαι Έλληνας Ορθόδοξος στην Αμερική, δεν πάω να αποκαλέσω αυτό μου ότι είμαι μειονότητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όχι, δεν με κατάλαβες. Και ότι θα θέλω να βάλω δικιά μου σημαία και να πάω. Είσαι Αμερικανός πολίτης, απλά είσαι ελληνικής καταγωγής. Αυτό είναι. Ωραία, και αυτοί τι είναι? Οι Τούρκοι που είναι στην Ελλάδα είναι Τούρκοι ελληνικής καταγωγής. Στην υπάρχει μουσουλμανική ελληνική μειονότητα, υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι μιλάνε τα τουρκικά, έχουν τουρκικά ονόματα. Τι είπε, πάλι δεν υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα, είπε, συγγνώμη. Υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα, υπάρχει μουσουλμανική. Υπάρχει άλλη μειονότητα στη Θράκη? Υπάρχει και μία μειοψηφία, είναι 1000 άτομα, πόσο είναι, αυτούς που αποκαλείς εσύ, φίλε μου, γραφικούς, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ θέλω και αυτοί να αναγνωριστούν. Να αναγνωριστούν ποιοι? Οι τουρκόφωνοι αυτοί. Να αναγνωριστούν ως τι?
έτσι όπως θέλουν. Τι θα πει όπως θέλουν. Συγγνώμη, μπορούν να έρχονται, μπορεί να έρχονται οποιοσδήποτε μέσα στην Ελλάδα και να αναγνωρίζεται όπως θέλει, να αναγνωρίζεται από ποιους δηλαδή. Άκου, σε αυτό συμφωνώ που λες. Δεν είμαι υπέρ της άποψης να έρχεται οποιοσδήποτε στην Ελλάδα, να κάνουν ξέφρακο απέναντι την Ελλάδα. Απλά λέω το εξής, φίλε μου. Ότι ένας ο οποίος ζει, ένας ο οποίος η μάνα του, οι παππούδες του γεννήθηκαν στην Ελλάδα, απλά έχει ένα ιδίωμα, γλωσσικό ιδίωμα. Έχει άλλες... Συγγνώμη, Έλληνας δεν είναι, Έλληνας δεν είναι, μπορεί να έχει κάποιο ιδίωμα, αλλά δεν πάει να είναι Έλληνας. Σωστά, ναι, Έλληνας πολίτης και παράλληλα να έχει και μια παράλληλη εθνική καταγωγή. Όχι, δεν μπορεί να είναι Έλληνας πολίτης και να έχει μια κατάλληλη εθνική καταγωγή όταν οι δικοί του, όπως είπες, ζουν στην Ελλάδα εδώ και γενιές και γενιές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά εγώ, κοίταξε να δεις, όπως υπάρχει... Για τα Βαλκάνια μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για την Νόρθ Αμέρικα, για τα Βαλκάνια μιλάμε. Τα οποία πέρασαν πολέμους και διάφορα. Έτσι, στη συνθήκη Λοζάνης, να ολοκληρώσω, στη συνθήκη Λοζάνης, εντάξει, στη συνθήκη Βουκουρεστίου του 13, στη συνθήκη Λοζάνης του 23, δύο Βαλκανικοί πολέμοι, πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος με Βουλγαρία ως εχθρό, δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με Βουλγαρία ως εχθρό. Όταν περνάει μια Ελλαδίτσα όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω πως κάποιοι πέρασαν γενιές και γενιές στην Ελλάδα και ακόμα έχουν κάποια άλλη εθνική ταυτότητα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, κύριε Γιώργο. Ναι, να σου εξηγήσω. Όπως στην Αλβανία υπάρχει η ελληνική μειονότητα και εγώ την αποκαλώ ελληνική και θέλω να προστατευτεί η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι, είναι Έλληνες. Έτσι θέλω και εδώ οι μειονότητες. Εδώ όπως υπάρχει ελληνική μειονότητα της Αλβανίας και εδώ έχουμε μειονότητες αντίστοιχες. Συγγνώμη, η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας είναι αναγνωρισμένη από το άρθρο της Χέρκυρας το 1914. Ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, Γιώργο. Όχι, εγώ μιλάω για διεθνές συνθήκες. Ναι. Το πρωτόκολλο της Χέρκυρας το 1914 όχι μόνο αναγνωρίζει την ελληνική μειονότητα στη Βόρειο Ήπειρο, αλλά ζητάει και αυτονομία της μειονότητας αυτής. Ποια διεθνή συνθήκη, Γιώργο, αναγνωρίζει οποιαδήποτε εθνική μειονότητα στην Ελλάδα? Ποια διεθνή συνθήκη? Γιατί οι μειονότητες, Γιώργο, αναγνωρίζονται μόνο με διεθνές συνθήκες. Δηλαδή θες να το πάμε έτσι? Δηλαδή και εγώ πριν... Έτσι μόνο πρέπει να το πάμε, Γιώργο. Γιώργο, έτσι μόνο μπορούμε να το πάμε. Όχι, όχι. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή τι να κάνουμε, να κάνουμε πόλεμο με την Αλβανία? Δεν είπαμε να κάνουμε πόλεμο με την Αλβανία, Γιώργο. Εδώ μιλάμε για εθνικές μειονότητες που λες εσύ υπάρχουν στην Ελλάδα. Εσύ ανάφερες Αλβανία και εγώ σε διόρθωσα. Το θέμα είναι πώς ισχυρίζεσαι εσύ ότι υπάρχουν εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα. Αυτό πώς το ισχυρίζεσαι, βάσει ποια διεθνή συνθήκη? Επειδή έτσι σου κατέβηκε ένα πρωί. Δεν είναι έτσι μου κατέβηκε. Άκουσε με λίγο. Και μιλάς με πολύ πάθος έντονα και δεν άκουσε. Με χαρακτήρισες ως εθνικά επικίνδυνο. Έχω πει 100 φορές ότι θέλω να προστατεύονται τα ελληνικά σύνορα. Ότι δεν έχω απόψη στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν ξέφρακο απέλη. Απλά είπα ότι σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Είναι θέμα πώς θα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ακριβώς αυτές τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τύπου Σόρος, αυτές φοβόμαστε. Γιατί αυτοί κάνουν μύτη στην Ελλάδα και λένε και ανακαλύπτουν ξαφνικά εθνικές μειονότητες, είτε λέγονται Μακεδόνες, είτε λέγονται Τούρκοι, οτιδήποτε λέγονται. Εγώ τους έχω γνωρίσει αυτούς, δεν ήμουν ούτε δικός τους, απλά δεν είναι επικίνδυνοι. Να σε ρωτήσω, Γιώργο, ένα λεπτό, να σε ρωτήσω, Γιώργο. Όταν ήρθε η Μακτούγκολ. Γιώργο, ένα λεπτό, Γιώργο. Όταν κάλεσε το ουράνιο τόξο τη Μακτούγκολ πριν μερικά χρόνια και μετά η Μακτούγκολ πετάχτηκε και στην Δυτική Θράκη. Εσύ ήσουν εκεί? Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζεις. Να δώσω λίγο ιστορικό, Άγγελε. Άγγελε, να δώσω λίγο ιστορικό. Δώσε μου ένα λεπτάκι, Γιώργο. Γιώργο, ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι που το ξεχάσω. Το Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, άκουσε με σε πάρα. Θα δώσω λίγο ιστορικό τώρα. Ναι, ναι, ένα λεπτό, Γιώργο. Να καταλάβεις, Γιώργο, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Γιώργο, ένα λεπτό. Θα ήθελα να ρωτήσω. Τι είναι εχθρό σου, Γιώργο? Στη Θεσσαλονίκη. Μήπως ισχυρίζεσαι, Γιώργο, ότι η Ελλάδα είναι μια άποψη. Είναι μια άποψη.
Είναι μια άποψη. Είναι μια άποψη. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Γιώργο. Δεν μπορείς να ζεις στην Ελλάδα, δεν δικαιούσε τέτοιες απόψεις. Αυτά είναι οι απόψεις παραβιάζουν διεθνές συνθήκες, Γιώργο. Ένα, όχι, όχι. Αυτά είναι τώρα όπως η Χρυσή Αυγή που λέει να γυρίσουμε στο σύνταγμα του βασιλιά Όθωνα. Πριν από εδώ έχουμε το σύνταγμα της μεταπολίτευσης. Είναι δυνατόν να γυρίσουμε στο σύνταγμα του Όθωνα? Άμα θέλουν, γιατί να μην γυρίζουν. Τώρα σοβαρολογείς. Ένα, το Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μιλάς για μειονότητες και μου λες για τους Σκοπιανούς και για αυτούς τους Λαβομακεδόνους. Ένα λεπτό, άκουσε με προσεκτικά. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί στη γειτονιά σου ή αυτοί οι ολίγοι οι πράκτορες οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Θεσσαλονίκη δεν ανήκει στην Ελλάδα. Και ότι υπάρχει μείον. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, Γιώργο, άκουσε με, σε παρακαλώ, δεν σε διέκοψα. Άκουσε με ένα λεπτό και μετά μου απαντάς. Αυτοί οι Σλαβομακεδόνες, οι οποίοι είναι στο Τορόντο του Καναδά και ισχυρίζονται συνεχώς και καθημερινά στα Ηνωμένα Έθνη, στις κυβερνήσεις, ότι ο Μέγας Αλέξης ήταν Έλληνας, ήταν Σκοπιανός, ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική και ότι η Μακεδονία ανήκει σε εμάς τους Μακεδόνες, πρόσεξε τους Σκοπιανούς, και ότι θέλουμε να διασπάσουμε αυτό το κομμάτι που λέγεται Μακεδονία και να ενωθεί με τα Σκόπια. Εσύ το υποστηρίζεις? Ένα λεπτό, το υποστηρίζεις αυτό? Όχι, δεν το υποστηρίζω αυτό. Και λοιπόν, πώς θα μπορείς να υποστηρίξεις κάτι ανθρώπους σαν και αυτούς? Άλλο πράγμα υποστηρίζω. Δεν υποστηρίζω κανένα επεκτατικό σχέδιο. Μα αυτοί έχουν βγάλει χάρτες, αυτοί βγάλανε χάρτες, αυτοί βγάλανε νομίσματα, βγάλανε λεφτά και όλα στα πάντα με τον πύργο της Θεσσαλονίκης, ότι είναι η πρωτεύουσά τους. Παντού υπάρχουν εθνικιστές τέτοιοι. Υπάρχουν και εδώ χρυσιαυγίτες φανατικοί που θέλουν να φτάσουν μέχρι τον Βόρειο Πόλο. Μέχρι τον Βόρειο Πόλο. Δεν πιστεύω να θέλουν οι χρυσαυγίτες να φτάσουν στον Βόρειο Πόλο. Εγώ δεν συνεργαζόμαι με τους εθνικιστές, δεν με καταλάβες. Εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με ένα Σκοπιανό εθνικιστή. Με έναν δημοκράτη θέλω να συνεργαστώ. Μα η δημοκρατία είναι πιο επικίνδυνη. Με έναν δημοκράτη Τούρκο, όχι με τους εθνικιστές τους Παλαβούς. Ναι. Για να ακούσω τον Γιώργο Γερατουλίδη, τι έχει να πει, γιατί να σε ανανεώσει αυτό το θέμα. Γιώργο, συνέχισε, σε παρακαλώ, κάτι που θέλω να του πει. Αυτό που έλεγα ήταν για να γνωρίζει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, και δεν γνωρίζω αν μένει Θεσσαλονίκη, αλλά υποθέσουμε μένει εκεί, με ποιους έχει να κάνει. Όταν ειδικός για μειονότητες των Ηνωμένων Εθνών, η κυρία Γκέι Μακντούγκολ, καλέστηκε από το Ουράνιο Τόξο, Βοσκόπουλο και Σία, να έρθει να επισκεφθεί την μακεδονική μειονότητα σε εισαγωγικά στη Βόρειο Ελλάδα, βεβαίως κάποιοι από μας την ενημερώσαμε την κυρία Μακντούγκολ περί τίνος πρόκειται. Βεβαίως συναντήθηκε μαζί τους, έχουμε βίντεο σε ποια ταβέρνα συναντήθηκαν, ήταν εκεί και αυτός ο παπάς από την περιοχή, ναι, της... Αυτός πράγματι είναι γραφικός. Έχεις δίκιο. Αν μπράβο. Σε αυτό συμφωνούμε το δωμάτιο τώρα. Και μετά την πήγανε και... την πήγανε και στη Θράκη. Την πήγανε και στη Θράκη μετά. Μετά η κυρία Μακτζού, μετά από κάποιους μήνες, έβγαλε την έκθεσή της. Ούτε μακεδονική μειονότητα υπάρχει, ούτε τουρκική μειονότητα υπάρχει. Λοιπόν, και αυτοί την κάλεσαν οι ίδιοι οι πεμπτοφαλαγκίτες που αλωνίζουν αυτή τη στιγμή τη Μακεδονία και τη Θράκη. Λοιπόν, για να ξέρουμε, για να καταλαβαινόμαστε με ποιους έχετε να κάνετε. Όποιος θέλει να δημιουργήσει θέμα μειονοτήτων στην Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι εχθρός σου και δεν είμαι εχθρός με κανέναν. Λοιπόν, ούτε θέλω να καταλάβω την Ελλάδα. Εγώ το αποφασίζω, Γιώργο. Όχι, όχι, έχεις προκαταλήψεις τέτοιες. Καθόλου προκαταλήψεις, Γιώργο, όταν όταν κάποιος χειρίζεται ότι μένει στην Ελλάδα, όχι, όχι, και μιλάει για εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα, γιατί αφού έγινε εθνικός. Όχι, 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 είσαι πολύ προκαταλήψεις. Ναι, ναι. Τη μια με λες εχθρός σου και την άλλη φίλος σου. Τι να πω. Να σου πω, λοιπόν, γιατί δηλώνεις Βούλγαρος, γιατί δηλώνεις Βούλγαρος, γιατί δηλώνεις Αντωνόφσκι, Αντώνοφ, κάτι δηλώνεις, γιατί είπα κάτι σε αυτό. Κοίτα, να σου πω κάτι, εγώ έχω ποντιακή καταγωγή, λοιπόν, να σου τα πω έτσι. Είσαι και πόντιος. Οι παππούδες μου ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Κατάλαβες, ταξίδεψα στη Ρωσία, στη Βουλγαρία, παντού. Λοιπόν, αγαπάω όλους τους λαούς, γι' αυτό θέλω να είμαι κομμάτι όλων των λαών. Αν αυτό σε θεωρείς... Γιατί δηλώνεις βουλγαρικό αγώνιμο. Αν το θεωρείς, δεν δηλώνω βουλγαρικό, έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει, θέλω να με βλέπουν και άλλοι σαν δικό τους. Κάτσε να είναι Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν δηλώνεις μασόνος, Εβραίος.
δεν δηλώνω Εβραίος, άλλο είμαι. Σε είναι εβραϊκή αίρεση, δεν είναι ορθόδοξη εβραϊσμός αυτό που πιστεύω. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, άστο, μην το ανακατεύεις. Εγώ πιστεύω ότι... Μην το ανακατέψω. Λοιπόν, όχι... Ένα λεπτό, γιατί έχουν μπερδευτεί τώρα τα πράγματα. Γιώργο, στη Θεσσαλονίκη, άκουσε με ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ο Γιώργος Γιαλτουρίδης ισχυρίζεται ότι ανακοινώνει σε βίντεο κλιπς, όπως ακούστηκε, ότι ονομάζει το όνομά σου Αντωνίσκι. Αντωνόσκο. Όχι, όχι. Εντάξει. Και εσύ, δεν το αγνοείς. Και εσύ του λες ό,τι θέλω ονομάζομαι. Δηλαδή είναι αλήθεια αυτό. Κοίταξε. Μη σχοντάφτης. Είναι αλήθεια αυτό. Ο άνθρωπος είναι προκατηλημένος. Δεν έχει σημασία αν είναι προκατηλημένος. Υπόθεση το εξής, είπε κάτι. Και το ακροατήριο μου στέλνει μηνύματα τώρα από την Ελλάδα να μάθουν και προπαντός από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, γεια σου Ντίνα, γεια σου όλες οι γυναίκες που έχουν περικυκλώσει. Ο κ. Γιώργος απέναντι είναι ένας φανατισμένος χρυσαυγίτης, έχει πρόβλημα με το κάθε τι. Δεν είναι χρυσαυγίτης αυτός μόνο, κάτσε ρε εσύ. Ιδέες της χρυσής αυγής. Δεν είναι χρυσαυγίτης, Γιώργος, σε παρακαλώ αυτό. Εγώ θα ήθελα να μου απαντήσεις, αγαπητέ φίλε Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Μόνο η σφαλιάρα σου μου είναι τώρα. Γιώργο, περίμενε ένα λεπτό. Γιατρίδη, χρυσαυγίτη. Βρες παιδιά, αφήστε να μιλήσει τον άνθρωπο, για το όνομα του εδώ, για κάθε σε πρόβλημα ακούσουμε εδώ τι θα πει. Λοιπόν, Γιώργο, για να μην ανακατεύομαστε όλοι μαζί, απάντησέ μου. Είσαι και ονομάζεσαι βουλγαροκτόνος. Όχι, όχι. Μα γιατί αλλάζεις το όνομα σου, το κάνεις βουλγαρικό. Απλά μου αρέσουν και οι πολιτισμοί. Αυτό ήθελα να πω. Όχι ότι είναι αυτό το όνομα. Πρόσεξε. Επειδή είσαι πολυπολιτισμικός. Γιώργο. Θέλεις να επιβάλλεις την πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εγώ μετά όπλα τίποτα δεν είμαι. Γιώργο, στη Θεσσαλονίκη άκουσα ένα λεπτό. Εγώ παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αγαπάω όλους τους λαούς και μου αρέσουν οι κουλτούρες από όλους τους λαούς. Όταν πάω στο Μέξικο θέλω να ακούσω μεξικάνικη μουσική, άμα πάω στην Περού θέλω τα κορίτσια, τα αγόρια να χορεύουν ωραίους τους φορκορίστικους χορούς τους. Άμα πάω σε φέστιβαλ, έχω πάει σε μουσουλμανικά φέστιβαλ, έχω πάει σε καθολικά φέστιβαλ, έχω πάει δεξιά-αριστερά, Ιταλούς, από την Καραβία, έχω άσπρους, μαύρους, κίτρινους, όλες τις φυλές εδώ πέρα στο στάθμο. Και σε ρωτάω κάτι. Το όνομά μου όμως λέγεται Άγγελος, ένα λεπτό, σε παρακαλώ, άκουσε με. Το όνομά μου λέγεται Άγγελος Αγγελάτος. Άμα θα έρθει ένας Βούλγαρος, που και πολλούς Βούλγαρους εδώ πέρα προς το σταθμό και Αλβανούς, δεν μπορεί να αλλάξω το όνομά μου και να το κάνω Αγγελόφοφ. Γιατί αλλάξω το όνομά μου. Δεν μπορώ να το καταλάβει τι σου αλλάζει το όνομα δηλαδή. Εκτός και ήμουν Βούλγαρος γεννηθής. Όχι, δεν και πρέπει να παρουσιαστώ με το όνομά μου. Έχουν ένα συγκεκριμένο όνομα. Εσύ γιατί το αλλάζεις το όνομά σου και το βάζεις, ας πούμε, Αντωνόφορπ και τα λοιπά. Μα όταν πάω σε ένα ξένο κράτος, θέλω να νιώθω έτσι όπως είναι στο ξένο κράτος. Μα εγώ, άμα πάω σε ένα ξένο κράτος, νιώθω σαν Έλληνας και τους λέω αγάπη Greek, τους λέω και εγώ την ελληνική σημαία μαζί μου. Να επισκεφθείς το Ισραήλ και να αλλάξεις το όνομά σου σε Αγγελάτοστάιν. Ναι. Μα είναι πράγματα αυτά δηλαδή. Δηλαδή άμα πας στο Ισραήλ τι θα πεις, είσαι Τζοτζόσεφ Στάλιν. Δηλαδή με λίγα λόγια όπου πάμε θα λέμε ότι είμαστε ξέρω εγώ Ισπανοί, Τούρκοι και τέτοια. Αυτό για το παιδί. Εντάξει, τι γνώμη έχει. Πάω από μου όχι. Αυτό είναι γνώμη. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό θεωρείται κάτι κακό. Ναι, είναι γνώμη αυτό. Φωνώ εγώ. Και το κατανοώ. Άμα πας στην Αμερική θέλω να είμαι Αμερικάνος. Εσύ άμα θα έρθεις στην Αμερική πώς θα ονομάζεις. Πώς θέλεις να ονομάζεσαι δηλαδή. Να γνωρίσω τον Αμερικανικό πολιτισμό. Ναι, και δηλαδή θα ονομάζεσαι Mr. Smith ή Mr. Clown. Δεν θα μ' άρεσε, ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ή Mr. Chair. Όχι σαν επίσημο όνομα. Όχι σαν επίσημο όνομα, Άγγελε, αλλά ας το πούμε σαν... Nickname. Δηλαδή ένα έτσι χαριστικό όνομα, nickname που λένε στην Αμερική. Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή έχεις λόξα με λίγα λόγια. Εντάξει, δικαίωμα μην να το πιστεύω. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά έχεις λόξα. Είναι μερικοί που τους αρέσουν να οδηγάνε αυτοκίνητα με μεγάλες ρόδες. Είναι η λόξα τους αυτή. Εσύ σου αρέσει να πηγαίνεις σε άλλα κράτη να αλλάζεις το όνομά σου και να συμβαδίζεις σχετικά με το περιβάλλον και με το κράτος που βρίσκεσαι. Εάν πας στη Ρωσία, το όνομά σου θα γίνεται Γρηγόροφ Αντωνόφ. Ναι, σωστά. Ναι. Κατάλαβα. Γιατί εγώ πιστεύω στα έθνη κράτη. Έχεις κάποια λόξα με τα ονόματα. Δεν να σου πω, αυτό είναι δικό σου χάρισμα, αγαπητέ φίλε. Δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις. Εντάξει. Φτάνει να μείνει εις βάρος της Ελλάδος.
Όχι, δεν έχει βάρος. Εγώ σε ΕΣΕ είμαι υπέρ της Ελλάδος, είμαι κατά της λαθρομετανάστευσης όλων αυτών. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο, εντάξει, μπορεί να ακούγονται στέ αυτά, ότι η Ελλάδα παλιά δεν είχε Πακιστανούς, Μουσουλμάνους, όλους αυτούς, είχε κάποιες μικρές μειονότητες. Τώρα γεμίσαμε με μειονότητες μουσουλμάνους εξτρεμιστές, οι οποίοι αυτοί είναι πραγματικοί εχθροί μας, και όχι αυτούς που αποκαλεί ο κύριος Γιώργος, κάποιους Σλαβομακεδόνες, αυτοί είναι σαν και εμάς είναι. Απλά έχουν άλλα, εντάξει. Πιστεύω ότι οι πραγματικοί μας εχθροί, αυτή είναι η άποψή μου, είναι αυτοί οι εξτρεμιστές, οι Ισλαμιστές. Αυτοί οι εξτρεμιστές. Και όχι κάποιοι τέλος πάντων, οι οποίοι εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει Γιώργο, καθόλου είναι εντάξει, δεν είναι Γιώργο. Άποψή σου, εντάξει, εγώ έχω τη δικιά μου. Υπάρχουν λαθρομετανάστες στην Ελλάδα και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ζουν σε κάποια μέρη της Μακεδονίας και κάποια μέρη της Θράκης, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτοί από τους αποκαλούμε εμείς οι ελληνόφωνους. Γνωρίζουν και μιλάνε ελληνικά, όχι, αλλά μόνο Έλληνες δεν είναι. Ναι, ναι. Και θέλω να ξέρω αν είσαι ένας από αυτούς. Εγώ όχι. Δεν ανήκω στις οργανώσεις τους. Απλά έχω γνωρίσει άτομα, έχω φιλίες και αυτά. Τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ότι αυτή δεν είναι επικίνδυνη έτσι όπως χαρακτηρίζει. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι γραφικοί τύποι, ακραίοι. Τους ακραίους τους κάνουμε πέρα και με τους υπόλοιπους συζητάμε και κάνουμε διάλογο. Είσαι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης? Όχι, απλά εκφράζω την άποψή μου. Αν ήμουν εγώ δήμαρχος Θεσσαλονίκης, τι αλλαγές θα ήθελα να υπάρξουν σε αυτή την πόλη. Δεν μου λες για τον Μπουτάρη, το δήμαρχο της Θεσσαλονίκης της. Το Μπουτάρη το πάω πάρα πολύ, το πάω. Έχουμε πράγμα εδώ. Δεν μου λες Γιώργος Θεσσαλονίκη, πας είπε στον Μπουτάρη. Σε θέματα αυτά που έχει με λαθρομετανάστες δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά σε κάτι άλλα θέματα που δηλαδή, συμφωνείς... είναι φιλοευραίος, ναι. Κοίταξε, ένα λεπτό. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο Θεσσαλονίκη για τον Μπουτάρη συγκεκριμένα. Για τον Μπουτάρη, ένα λεπτό. Τώρα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 70 χρόνων να φοράει σκουλαρικάκι και να το παίζει αδελφή και να μου κάνει παρελάσεις της αδελφών? Έλα αυτό να βάλουμε κι άλλο, ναι. Κάτσε να συνδέσουμε και ένα τέταρτο στη γραμμή. Έχουμε και έναν άλλον ακροατή στη γραμμή. Ποιος είναι ο άλλος στη γραμμή? Να πω κάτι ακόμη. Ένα λεπτό, Γιώργο, σε παρακαλώ. Μπήκε και ένα άλλο στη γραμμή. Ποιο είναι ο άλλο? Γιώργο, ένα λεπτό. Είναι αυτό να υποτιμάς τους συνομιλητές σου, να το βρίζει, να το χλεβάζει. Όχι, θα μιλήσουμε όλοι μαζί, σε παρακαλώ. Να κερδίσει ηρωνικά αυτό. Ένα λεπτό, Γιώργο. Γιώργο, ένα λεπτό, να μου κάποιο άλλο μπήκε στη γραμμή. Αν είναι ακόμα, έφυγε ο άλλο. Εντάξει, δεν πειράζει, μας ξαναπάρει πάλι πίσω. Για μένα, φίλε Άγγελο, ο φασισμός αυτός είναι. Ποιος? Να γελάς ο συνομιλητής σου, να μην επιχειρηματολογείς, να γελάς, να τον ειρωνεύεσαι, να τον... Όχι, δεν ειρωνεύομαι κανένα, αλλά εγώ θα ήθελα να ξέρω ένα πράγμα. Υποστηρίζεις τον Μπουτάρη, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος... Όχι σε όλα. Πρόσεξε, άκουσε με ένα λεπτό. Ο Μπουτάρης, ο δήμαρχος της μεγάλης αδελφής πόλης, εντάξει, της Θεσσαλονίκης, η οποία είμαστε υπερήφανοι για τη Θεσσαλονίκη, είμαστε υπερήφανοι για το λαό της, είμαστε υπερήφανοι για τα πάντα, έτσι, με το λιμάνι, το γραφικό που έχει, τον πύργο της Θεσσαλονίκης. Ένα πράγμα όμως, δεν είμαστε υπερήφανοι όταν βγαίνει ο Μπουτάρης και βγαίνει σε ομοφιλοφιλικά site και τα οποία βάζει ότι όλοι οι Έλληνες είναι τιούτι. Όχι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα μην μου λες όχι, μου στέλνουν τα email σε μένα από την Καλιφόρνια. Και θέλει να κάνει και το συνέδριο, το μύθιο από στα χήματα του δρόμου της Νέξης και δεν ακούνε και μικρά παιδιά. Οι αδελφές θέλουν να κάνουν, λέει, φέστιβαλ, λέει, το χρόνο, μια φορά, δύο φορές το χρόνο και πέντε φορές το χρόνο, για να προορίζουν, λέει, και να προωθούν τα μικρά παιδιά να γίνονται και αυτοί οι σαν αδελφές. Παναγία μου. Έλα, τώρα είναι τρελά πράγματα αυτά, ρε, εσύ, μεγάλο μου από τώρα, ο δήμαρχος, είναι σοβαρότητα αυτή από ένα δήμαρχο στον Μπουτάρη. Μα τον βλέπεις τον άνθρωπο εφόσον 75 χρόνια και έχει σκουλαρίκι στο αυτί του. Ένα από καλά παιδάκι, εντάξει, το βάλει η μάνα του, δεν ξέρει, αλλά όχι σε αυτήν την ηλικία και να είσαι και πολιτικός και να κουνιέσαι κιόλας σαν κόμενα. Μα στο παρολογείς τώρα. Να απαντήσω. Για απάντησέ μας. Συμφωνώ σε όλα μαζί του. Συμφωνώ όμως σε κάποιες κινήσεις. Πού συμφωνείς, όταν πήγε κατέβαση τη σημαία της Θεσσαλονίκης, όταν κατέβασε τη σημαία, όταν κατέβασε ο Μπουτάρης, για κάτσε ένα λεπτό, όταν κατέβασε τη σημαία
των Ολυμπιακών Αγώνων ή κάτι σημεία έχει κατεβάσει τις, τις διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης και τη σημεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου την κατέβασε κάτω γιατί έγινε δήμαρχος και λέει ότι αυτή δεν ανήκει σε εμάς και ανήκει στους Σκοπιανούς. Συμφωνείς αυτά τα πράγματα του Μπουτάρη? Τέλος, εγώ άλλο θέλω να πω. Σε αυτό που συμφωνώ με τον Μπουτάρη και τον ΠΑΟ, γιατί υπάρχουν πράγματα που συμφωνώ και πράγματα που διαφωνώ. Σε αυτό που πάω τον Μπουτάρη είναι το εξής, ότι έφερε τουρίστες από την Τουρκία και το Ισραήλ και ότι είναι φιλοευρέως γι' αυτό το ΠΑΟ. Ναι, μη φιλοευρέως, φιλοευρέως δεν είναι. Δεν είναι φιλοευρέως γιατί οι Εβραίοι εδώ στο Λόμπι δεν τον πάνε καθόλου. Γιατί οι Εβραίοι δεν είναι τέτοιοι. Ναι, όμως έφερε τουρίστες εδώ πέρα και όλα. Οι τουρίστες δεν τους έφερε, άκουσε τους, τους τουρίστες, δεν τους έφερε ο Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης τους έφερε. Δεν τους έφερε. Κύριε Αντωνιάδη, να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Για να ακούσουμε και από τη Σπάρτη ο κρατής μας ο Θανάσης. Λέγε Θανάση. Από την Κόρινθο. Συμφωνείς τώρα στα ίσα θα μου πεις, έτσι. Συμφωνείς ότι ο Μπουτάρης που θέλει να κάνει τα τζαμιά και θέλει να φέρει τους τουρίστες, τους Τούρκους για να δίνουν τα λεφτά τους σε εμάς. Αντί να πηγαίνουμε εμείς, ξέρω εγώ, στην Τουρκία, στην Κωνσταντινόπολη, ναι. Συμφωνείς με αυτό που θέλει να κάνει. Να έρχονται τουρίστες, ναι, αλλά όχι να χτίζουμε τζαμία και να γίνει Ισλαμαμπάτη, αυτό όχι. Να έρχονται τουρίστες, ναι. Ποιο όμως, αυτό όμως θέλει να κάνει, κατάλαβες. Ναι, αλλά υπάρχουν, σου είπα, δεν συμφωνώ 100% σε όλα μαζί του. Υπάρχουν κάποια που συμφωνώ και κάποια που διαφωνώ. Αυτόν που πας εσύ όμως με εντός εισαγωγικά, αυτός είναι τρελός. Αυτός ο άνθρωπος έχει χτίσει τζαμία. Τα δικά μας θέλει να είμαστε στις εκκλησίες μας, θέλει να είμαστε στις ρίξεις. Σε αυτό διαφωνώ, σε είπα. Υπάρχουν κάποια που συμφωνούνται. Εγώ, αν θα ήμουν εγώ στη Θεσσαλονίκη, θα τον είχα κρεμάσει ανάποδα και ας πήγαινα φυλακή. Ακούσε, αγαπητέ φίλε Γιώργο, από τη Θεσσαλονίκη πώς σκέφτεται ο Έλληνας στην Ελλάδα και η νεολαία. Έτσι σκέφτομαι και εγώ. Ναι, σωστά. Και εγώ είμαι κατά της υιοθεσίας. Και εγώ είμαι κατά της υιοθεσίας παιδιών από ομοφυλόφιλους, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι... Για έναν από τον Γιώργο. Για σκέψα τον Ιάδη μου λίγο καλύτερα, σκέψα λίγο καλύτερα. Σειρά μου. Λοιπόν, όχι. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλτουρίδη ένα λεπτό και μετά πάμε και στα τηλέφωνα και μην κλείσεις τις γραμμές, παραμείνετε εκεί, γιατί έχουμε μεγάλη εκπομπή σήμερα. Για λέγεται... Γιώργο, δήλωσες ότι είσαι Πόντιος και σε ρωτάω τώρα, εάν έχεις κάνει Πόντιος, όχι έτσι όπως το εννοείς εσύ. Σε ρωτάω εάν έχεις κάνει την εξής δήλωση. Οι Πόντιοι δεν είμαστε Έλληνες, είμαστε τουρκογενείς. Το είπες ή δεν το είπες? Το είπε ο Νάσος Θεοδωρίδης αυτό και το ανέλησε κάποιοι παίρνουν απόσπασμα. Ναι. Το ανέλησα πάρα πολύ ώρα. Εσύ τι λες? Ανέλησα πάνω στο... Μα εντάξει, υπάρχουν και αριστεροί Πόντιοι, υπάρχουν και διεθνιστές Πόντιοι και δεξί Πόντιοι. Δεν μιλάμε για κομματική θέση, εδώ μιλάμε αν είμαστε Έλληνες ή τουρκογενείς. Εσύ τι υποστηρίζεις, αυτά που υποστηρίζει ο Θεοδωρίδης? Κομματικά το πει. Γιώργο, δεν απάντησες στο Γιώργο Τουρίδη στη Βοστόνη αυτό που σου είπε, δεν αποφεύγεις να απαντήσεις. Δεν αποφεύγω να απαντήσω, ούτε να απάντησε. Δεν ακούσαμε. Να πω και κάτι άλλο που μου λένε εδώ, με ρωτάνε. Ένα λεπτό, Θανάση, σε παρακαλώ. Θρησκευτικά, γιατί να τα βγάλουν από το σχολείο? Θα τα πούμε σε λίγο. Ένα λεπτό, Θανάση. Ένα λεπτό. Σε αυτό συμφωνώ να πούμε τα θρησκευτικά. Δεν μου λες, Γιώργο, σε ρώτησε ο Γιώργος Γιαλτουρίδης μια σοβαρή ερώτηση. Για να σε ρωτήσει αυτή την ερώτηση, κάπου εσύ βγήκε στο Facebook και στο YouTube και έκανε κάποιε ανακοινώσει. Ναι, ανακοινώσει. Πιστεύω. Και εσύ πιστεύει ότι δεν είσαι Έλληνα και είσαι Τουρκοπόντιο? Όχι τουρκοπόντιος, απλά τους θεωρώ για αυτούς πόντιους. Τουρκογενείς. Τουρκογενείς. Είσαι τουρκογενείς, Πασπαρόγατε, Γιώργο, είσαι τουρκογενείς. Πανεθνιστής και πάνθρησκος είμαι. Είσαι τουρκογενής. Δεν σου απάντησε, δεν σου απάντησε, δεν απαντάς. Είσαι τουρκογενής. Πανεθνιστής και πάνθρησκος, όπως είναι οι διεθνιστές, έτσι πιστεύω. Όχι, είσαι τουρκογενής. Σε απάντησε αυτό που συζητούσαν προηγουμένως. Όταν πάω σε ξένο κράτος θέλω να είμαι με αυτούς. Άλλο, άλλο αυτό. Αυτός όταν πάει απέναντι στον Εύρο νιώθει Τούρκος. Αυτό πάει να σε πει. Όχι, όχι στον Εύρο. Ο Εύρος είναι Ελλάδα. Απέναντι στον Εύρο είπα. Απέναντι στον Εύρο. Ναι, γιατί πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα πού είναι? Σε ξένο κράτος πάω. Αυτός πάει απέναντι από το ποτάμι και νιώθει Τούρκος και το πρόβλημα πού είναι, με ρωτάει εμένα. Δικαίωμά μου, δεν καταλαβαίνω. Δικαίωμά σου, δεν ξέρω αγόρι μου που είναι το δικαίωμά σου και είναι και δικό μου δικαίωμα να σε ξεβρακώνω. Και αυτό είναι δικό μου δικαίωμα, Γιώργο.
Γι' αυτό το δικαίωμα με το δίνεις εσύ εμένα, Γιώργο, να σε ξεβρακώνω. Όπως ξεβρακώνουν τα χάλια, το Ολυμπία και όλα τα φανατισμένος. Είσαι φανατισμένος και όλα αυτά τα μπλοκ είναι ακροδεξιά. Είμαι ακροδεξιά και δεν με ενδιαφέρουν. Δεν κάνω. Δεν θα σε κάνω εγώ άνθρωπο. Εγώ, Γιώργο, δεν θα σε κάνω άνθρωπο. Δεν είσαι άνθρωπος. Δεν είμαι κανένας, ούτε... Πού τον είδα, λέω. Κάπου τον είδα. Ούτε βία έχω ασκήσει σε άνθρωπο, ούτε τίποτα. Αυτό είναι ο 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Έκανες κάτι που του... Ναι, γουστάρω, γουστάρω, έτσι. Ένα λεπτό, Γιώργο, να ακούσουμε τι έκανες. Ένα λεπτό, Γιώργο, 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 Θεσσαλονίκη. Γιώργο, σε παρακαλώ, Γιώργο. Κάνετε κράτη, γιατί βγαίνουν πολλά... Γιώργο, Γιώργο, σε παρακαλώ, κάνε κράτη ένα λεπτό. Γιώργο, στη Θεσσαλονίκη, άκουσε προσεκτικά. Το θέμα δεν είναι αγγελικό. Γιώργο, σε παρακαλώ, άκουσε προσεκτικά. Μιλάτε και οι δύο μας. Γιώργο, 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 άκουσε με προσεκτικά. Επειδή μιλά αυτήν την εκπομπή ελεύθερη γνώμη, όλοι βγαίνουν στον αέρα και μιλάνε. Αλλά θα ήθελα κατά πάσα κάποια στιγμή να ακούγεται ο καθένας ξεχωριστά, να μην μπερδεύουμε όλοι μαζί. Ο Γιώργος, πρόσεξε, μην με κόβεις, μην με κόβεις, σε παρακαλώ, μην με διακόπτεις, ένα λεπτό. Μα Γιώργο, σε παρακαλώ, άκουσε με. Γιώργο, σε παρακαλώ. Τι κάνεις εσύ, αφού σε παρακολουθούμε, ρε βλάκα. Γιώργο, σε παρακαλώ, σε μεσόλου. Γιώργο, Γιώργο, μην μιλάτε όλοι μαζί. Άλλο τα προσωπικά μου, άλλο η πολιτική. Γιώργο, σου είπε ο Γιώργος κάτι προηγουμένως για την 28 Οκτωβρίου και εσύ συμφώνησες. Και θα ήθελα να μου πει ο Γιώργος τι έκανε ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη την 28 Οκτωβρίου. Τίμησε το τουρκικό κράτος 28 Οκτωβρίου, δηλαδή προβοκάτσια. Όχι, δεν είναι προβοκάτσια. Δεν είναι προβοκάτσια, καθόλου δεν είναι, για πες μου τι δηλαδή είναι. Δηλαδή ετίμησε στο τουρκικό κράτος. Σατυρικό, ελευθερία έκφρασης είναι. Ελευθερία έκφρασης είναι. Όπως εσύ θέλεις να σκοτώσεις Τούρκους και να κάνεις τέτοιες ανομαλίες, και εγώ σε σατυρίζω. Όπως σατυρίζεις εσύ εμένα και θέλεις να το κάνεις. Ναι, βρήκα να το κάνω. Άσε αυτές τις προκαταλήψεις. Άσε αυτές τις προκαταλήψεις. Λοιπόν, εσύ θες να σπάξεις Τούρκους. Θες να σπάξεις Τούρκους. Πατριωτισμός λέγεται, δεν είναι προκαταλήψη, φιλαράκι. Πατριωτισμός λέγεται από πεμπτοφαλαγκίτες σαν εσένα. Χαπάρι δεν έχεις, ποιος τα βάλες. Τον ελληνισμό τα βάλες, βλάκα. Ποιο να είναι, βλάκες είσαι και φαίνεσαι και μαλάκες. Α, σε παρακαλώ, όχι τέτοια, κοίταξε Γιώργο, σε παρακαλώ, σε παίρνω για μορφωμένο άνθρωπο, μην λες. Μην βγαίνεις τέτοια αυτά. Εγώ προκαλώ, τέτοια πράγματα κάνεις και εγώ προκαλώ. Και καλά κάνω και οι φασίστες κάνουν χειρότερα. Πάνε μετανάστες, τους τυπάνε και ένα σωρό και τα βγάζουν. Εγώ δεν έκανα τίποτα, μίλησα για τις ιδέες μου και για τις απόψεις μου. Και ναι, αυτές είναι οι απόψεις μου και τις υποστηρίζω. Και δικαίωμά μου. Και το άλλο εγώ φορά να κάνω στον Ολυμπιακό. Μόνος του τώρα, Άγγελε, μόνος του. Πήρε φορά, μ' αρέσει. Έλα, τρελάκια. Γιώργο, σε παρακαλώ, ακούστε, αφήστε τον άνθρωπο. Αυτά τα μπουμπούκια, πού τα βρίσκεις, ρε, Άγγελε. Λοιπόν, για να ακούσω, ρε, παιδιά, σοβαρευτείτε λιγάκι. Με κάνετε να γελάω κιόλας. Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στη Θεσσαλονίκη. Με ακούς. Να καταγράψω τώρα. Είναι αλήθεια δηλαδή ότι την 28η. Κάτσε, κάτσε. Να σου πω κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι. Με συγχωρείτε, Άγγελε. Κοίταξε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εάν είναι κανένας αριστερός και βγει στον αέρα. Είσαι καπιταλιστής. Δικαίωμά σου να το κοροϊδέψεις. Όμως δεν γίνεται συζήτηση. Δεν κοροϊδεύω, κοίταξε. Δεν κοροϊδεύω κανένα. Κοίταξε εγώ. Έλα, ωραία, ωραία, Άγγελε, φίλε μου. Έλα, πάμε και εσύ σε μια συζήτηση κομμουνιστών να μιλήσει για καπιταλισμό. Και να σε κράξουν. Για ποιο λόγο να πάμε σε συζήτηση κομμουνιστών. Με τα ορφανά του θα πάμε. Με τα ορφανά του θα πάμε. Χαζί είμαστε. Θα πάμε με τα ορφανά. Θα πάω με τα ορφανά, εγώ συζητάω με όλους, δεν είμαι σαν και σένα. Μαζί με τα ορφανά θα ψοφήσεις και εσύ. Άντε ρε πάνε από εδώ. Άντε ρε πάνε από εδώ. Μαζί με τα ορφανά. Ο κομμουνισμός απέτυχε. Ο κομμουνισμός απέτυχε. Δεν τα βλέπεις, άνοιξε τα μάτια σου λίγο. Δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά συζητάω με όλους, δεν είμαι βλαμμένος σαν και σένα. Δεν το φέρεις σαν παράδειγμα δηλαδή. Όλους τους ανθρώπους συζητάω, ρε. Δεν είμαι σαν και σένα. Ναι, αλλά θέλεις να επιβάλλεις τις απόψεις σου όμως. Έτσι σε επιβάλλω, ρε. Εσύ έτσι το παίρνεις. Έτσι δεν το παίρνω καθόλου, εσύ έτσι είσαι... είναι. Όχι, είσαι σπαστικός τέτοιος. Όχι, όταν κάθεσαι στον Αγγελάτο και μιλάς για εθνικές μειονότητες. Θα μιλήσω στον Αγγελάτο και να πω την άποψή μου. Θα πω την άποψή μου.
Και θα πω την άποψη μου, ναι, θα την πω αυτή. Και άμα θέλει, ο Αγγελάτος να πάει και στην άλλη εκπομπή. Για θυμάσαι καλά, όταν σε έστειλα πρόπερση ερώτηση στο YouTube, εντάξει, με έβρισες αμέσως. Με έβρισες αμέσως. Γιατί είσαι Κώτα και δεν βάζετε τα πραγματικά σου στοιχεία. Γι' αυτό Κώτα. Μίλησε εκεί πέρα να πας να κράξεις τους κομμουνιστές. Αλλά μόνο στους δικούς σου, τους δεξιούς, εκεί πέρα κάνεις τον μάγκα. Εγώ μιλάω με όλους. Και κοίταξε να σου πω κάτι. Πρόσεξε. Γιώργο. Αυτός μιλάει με όλους, Άγγελα, και πάει να δικαιολογηθεί έτσι. Ναι. Δηλαδή μας λέει εμάς για εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα και τώρα το φέρνει σαν να μιλάει με όλους. Ναι, Γιώργο. Γιώργο, για να το Γιώργο σε παρακαλώ. Γιώργο, σε παρακαλώ ένα λεπτό, για κάνε κρατή. Να πάμε και σε έναν άλλο ακροατή. Να πάμε και σε έναν άλλο ακροατή. Γιώργο, περίμενα αυτό στη γραμμή. Να πάμε και σε ένα καινούριο στο Skype που μπήκε. Έχουμε 4 ώρες στο Skype. Πάμε την ίδια στιγμή, 1:45 φορά. Ο τελευταίος, Χρήστο, με ακούς? Ναι, Άγγελε, σε ακούω. Γεια σου, αγαπητέ φίλε Χρήστο, από πού τηλεφωνάς? Γεια σου, Άγγελε μου, από την Αμαλιάδα, περιοχή Αμαλιάδα, όπως προχθές. Από την Αμαλιάδα, τι είναι, τι κάνεις, είσαι καλά εκεί στην Αμαλιάδα? Καλά, αλλά ακούω τον ήχο διπλά εδώ και γίνεται λίγο... Εγώ σε ακούω, γιατί μιλάω όλοι μαζί, να μιλάει ένας-ένας, και εσύ ακούγεσαι καθαρά, μια χαρά ακούγεσαι. Ναι, κάνει αντίλαλο όμως, Άγγελε. Όχι, εσύ ακούγεσαι καλά, είπαμε. Okay. Εκείνο θέλω να πω για τον κύριο για Θεσσαλονίκη, αρχίζει και χάνει την ψυχραιμία του και βγάζει τη μάσκα του ο κύριος. Α, μπράβο! Γιώργο, σε παρακαλώ, κάνε καλά ένα λεπτό. Λιθοβολήστε με, δημοκράτες, ψευδοδημοκράτες. Θα το παίξει τώρα και Χριστός. Θα το παίξει τώρα και Χριστός. Ναι, θα το παίξω, γιατί αυτά είναι βάρβαρα, τέτοια ήθεια έχεις. Είσαι κεφαλαρά, δεν πας καλά. Βάρβαροι, ναι, ναι. Είμαστε βάρβαροι εδώ. Και μας μιλάς για τις μειονότητες. Όχι, τις προπαγάντες, ο κύριος Θεσσαλονίκης. Παιδιά, Αμαλιάδα, από την Αμαλία, Χρήστο, σε παρακαλώ, κάνετε κράτη να μιλάει ένας-ένας. Γιώργο, σε παρακαλώ, για να σοβαρευτούμε λίγα εκεί. Γιώργο, ένα λεπτό, Γιώργο, σε παρακαλώ, Χρήστο, στην Αμαλιάδα, μην κλείσεις. Γιώργο, στη Θεσσαλονίκη, μην μιλάτε ένα λεπτό, Γιώργο, από την Ποστόνη, κάνετε κράτη να ακούσουμε τι θα μας πει ο Χρήστος από την Αμαλιάδα. Έτσι να δώσουμε την ευκαιρία να απαντήσει και ο Γιώργος, απαντήσει και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, να ακούσω. Να ακούσω, αλλά μην το διακόπτετε, γιατί μετά γίνεται σαν τα ελληνικά κανάλια. Διαφωνώ που συνεχώς με χλεβάζει, αυτό είναι το θέμα. Ωραία, λοιπόν πάμε τώρα στο Χρήστο. Έλα Χρήστο, για λέγε. Χρήστο. Χρήστο, είσαι εκεί? Εδώ, Μάγκελε. Έλα, λέγε μου τώρα, τι ήταν η απόψη αλλά σου? Αλλά δεν μπορώ, έρχεται με επανάληψη ο ήχος. Εντάξει. Δεν έρχεται με επανάληψη ο ήχος και δεν μπορώ να ακολουθήσω το ρυθμό της συνομιλίας. Εδώ είμαι. Ναι. Αυτό Χρήστο, ξέρεις τι γίνεται, επειδή μπορεί να δουλέψεις και το ζωντανό, λοιπόν, προσπαθείς να συντονιστείς. Αυτό κάνεις. Βλέπεις την τηλεόραση και υπάρχει delay στο ζωντανό. Συνομιλούμε πολύ και δεν μπορώ να καταλάβω. Και... Να κλείσει τον ήχο του υπολογιστή. Κλείσε τον ήχο του υπολογιστή ή κλείσε το website που μας βλέπεις στην τηλεόραση. Που βλέπεις εμένα, ναι. Τηλεόραση. Από το υπολογιστή ακούω, Άγγελε. Ναι, κλείσε αυτή τη σελίδα που με ακούσεις στο ραδιόφωνο την τηλεόραση, να μην βλέπεις την τηλεόραση μου. Ωραία. Είναι στο Skype. Και θα ακούς... Έρχισα το δικό σου τη φωνή. Ωραία. Και τώρα ακούς το Skype τώρα και βγαίνουμε στην ομιλία μας. Τώρα ακούω, θαυμάσαι, έχεις δίκιο. Είδες, το μάθες τώρα. Λοιπόν, σιγά σιγά θα μάθετε. Δεν ξέρω, είναι ρούκι ακόμα, Άγγελε, και προσπαθώ. Σιγά σιγά θα μάθετε, είναι έτσι μπερδέματα. Πάλι καλά που το μάθεις. Είναι η φορά που ερχόμαστε σε επικοινωνία εδώ. Ωραία, για λέγε μας τώρα η απόψη σου με το φίλο μας κάτω στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θέλει να πιστεύει όταν πάει στη Ρωσία θα λέγεται, παραδείγματος χάρη, Γκριγκόροφ Αντωνόκοφ. Γίνεται αυτό, Άγγελε, στην Τουρκία θα λέγεται Κουντουρκουλάμ Ντρουμάμ, στην Κίνα θα λέγεται Τσαοτσουά. Δεν έχω πει αυτό και πάλι παρενηρημίζω. Μα έτσι μου πεις. Μην μιλάς ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Γιώργο. Την άποψή μου. Ναι, ένα λεπτό, θα την πεις ένα λεπτό. Όχι, δεν μ' άφηνες να μιλήσω. Η άποψή σου, κύριε Γιώργο, είναι λανθασμένη και υποκριτική. Ξεσκεπάζεσαι και χάσεις την ψυχραιμία σου και τα βγάζεις. Σε επηρεάζει ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Γιώργος από που είναι από την Ποστόνη. Χρήστο, μη με μαρτυράζει, ρε Χρήστο, αυτό πήγα να κάνω. Μη με μαρτυράς τώρα, μαρτυριάρι. Δεν ξέρω από πού πας πριν, συναδέλφα, δεν ξέρω από πού. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Λοιπόν, αν έχεις, άκου Γιώργο πώς σε λένε. Λοιπόν, εγώ ήρθα στην εκπομπή εδώ του Ακελάτου, χωρίς φωνές, χωρίς τέτοια, είπα την άποψή μου. Αν λοιπόν εσύ έχεις
έχεις το θάρρος της γνώμης σου να πας σε μια εκπομπή που δεν είναι δεξί, είναι αναρχοκομμουνιστές και τέτοιοι και σκοπιανοί όπως τους θέλεις, να πεις εκεί την άποψή σου. Λοιπόν, εγώ απέδειξα πόσο δημοκράτης είμαι και χωρίς να χλεβάζω τον συνομιλητή μου, χωρίς να τον υποτιμάω, είπα ότι μια άποψη. Και δεν είπα ότι να αλλάξω το όνομά μου, είπα να έχω σαν ψευδόνυμο. Γιατί όταν πάω στην Τουρκία θέλω να δω ένα τζαμί, δεν θέλω να δω μια εκκλησία. Στην Ελλάδα βλέπω ένα σωρό εκκλησίες. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Δεν υπάρχουν εκκλησίες. Αν δεν το σέβεσαι, αγόρι μου, δεν λέω αυτό, είσαι προκατηλημένος, άλλα λέω και άλλα καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται να καταλαβαίνεις. Μιλάει πολύ σωστά ο Γιώργος. Πολύ σωστά, διότι υπάρχει πάρα πολύ πληροφόρηση εδώ και έχουμε πολλούς σου παραπληροφοριδότες και προσπαθούν μια Ελλάδα με χιλιάδες χρόνια ιστορία και πολιτισμό και πάνε να μας κάνουν τώρα πολυεθνική χώρα. Όχι, αγαπητέ μου, εδώ είναι η χώρα ανήκει στους απογόνους τους Έλληνες και όχι στους Ελληνόφους τα γενείς, ούτε σε γενίτσια. Να το καταλάβετε αυτό, το χωνέψτε. Είναι η γης των Ελλήνων και δεν περνάει καμία προπαγάνδα. Να γιάσει το στόμα σου, Χρήστο! Γιώργο, κάνε κράτη. Σε όλο το Χριστό, να πω τι άποψή μου. Ένα Έλληνα, αγαπητέ μου, είναι βαρύ το τίμα και ευθύνη μεγάλη. Τελείωσε. Για να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη τι έχει να μας πει. Γιώργο. Εγώ δεν έχω πει να γεμίσει η Ελλάδα με ελεύθερο μετανάστες. Βεβαίως να πιστεύεις εκεί που θέλεις, να τηρείς τις παραδόσεις σου. Όχι, δεν είναι έτσι. Το πας πολύ αυστηρά και το πας σε δικτατορία. Απόγονος των Ελλήνων. Είσαι απόγονος των Ελλήνων. Δικαίωμά σου, εγώ είμαι απόγονος όπου θέλω. Και δεν σε κάνω κακό. Δεν σε κάνω κανένα κακό, ούτε σε απειλώ, ούτε σε κάνω. Όπως εσύ έχεις δικαίωμα να είσαι και μπράβο σου. Αλλά παραπληροφορείτε όμως, παίζετε το προπαγάνδα σας και τον ρόλο σας. Ένας θα μιλάει. Εμείς είμαστε τόσο αφενείς, τα αντιλαμβανόμαστε, είμαστε ψυχοί. Δικαίωμά σου. Εγώ δεν σε προβάλλω τίποτα. Δικαίωμά σου. Αν βγαίνεις τώρα μας κάνεις τον Έλληνα και τον πατριό και τον φιλέλληνα, αυτό είναι υποκρισία. Το βλέπω εγώ σε ψυχολόγο ότι κάνεις μπαμ. Κάνεις μπαμ. Μπορεί να μην είμαστε προσωπικά τετατέ, αλλά σε βλέπω. Ψυχολογώ την έκφραση της συμπεριφοράς. Να σε απαντήσω. Σίγουρα δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις. Μπορεί να με βλέπεις έτσι. Δικαίωμα το θεωρείς έτσι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι πατριωτισμός. Είναι προσωπική άποψη, αλλά μην παραπληροφορείτε το. Γιατί έχουμε πάρα πολλοί μη μαθείς ανιστόριους και αδιάφαστους Ελληνόφωνες θα γίνει δυστυχώς. Χριστό, επέτρεψε με. Δεν είμαι κανένας. Χριστό. Μπορεί να έχω τις απόψεις, δεν είμαι κάποιος αναρχικός, αν πετάω μολότοφ και τέτοια. Σέβομαι τις απόψεις στο πολιτισμό. Έχω όμως την άποψή μου, γιατί με συγχωρείς. Δεν είμαι κανένας εξτρεμιστής, να θέλω να σε κάνω κακό ή να κάνω δολιοφθορές στη δική σου πολιτιστική κληρονομιά. Με το Γάντι κάνει κακό αυτός, ρε Άγγελε. Δεν χρειάζεται να πετάξει αυτό το μολοτόφ. Αυτός εκτοξεύει μολοτόφ από το στόμα του. Κατάλαβα. Ακριβώς. Λοιπόν, για περιμένετε όλες τις γραμμές, μην κλείσετε στο Skype, περιμένετε και να ακούσουμε και μερικούς από το ακροατήριο. Για λέγετε, παρακαλώ. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Παιδιά, ένα λεπτό, παιδιά, να υπάρχει συντονισμός, γιατί έχω 5-6 άτομα στον αέρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένας να μιλάει, να ακούσουμε το φίλο μας τώρα από το Χιούστον. Από τον Τάλας, λοιπόν. Δεν το έχει κάνει Άγγελμαν τίποτα, επειδή λόγω, αλλά είσαι στην Αμερική, είσαι άγγελος. Άγγελστάιν. Άγγελμαν, Γιώργο. Άγγελστάιν. Εγώ Θανάση Στάιν εδώ. Πρώτον, θέλω να πω κάτι, γιατί δεν γίνεται να είμαστε πολύ multicultural, εντάξει. Γιατί... Γιώργο, σε παρακαλώ, κάνε κράτη να ακούσουμε τι λέει. Παιδιά, κάνετε κράτη, γιατί είναι πολλές οι γραμμές. Έχω να σας κάνω μια ερώτηση. Στην Αθήνα το 2004... Τι έγινε, αθλητικό γεγονός, που γίνεται κάθε 4 χρόνια? Ναι, ποιο είναι το σκεπτικό σου? Η Ολυμπιακή, πείτε μου. Ναι, δεν καταλάβω το σκεπτικό σου. Ωραία, ναι, τι έγινε, έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες, σωστά? Δεν καταλάβω, δεν άκουσα. Οι Ολυμπιακούς αγώνες, σωστά? Δεν ακούω. Ένα παράδειγμα, Γιώργο, από τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν γίνεται να είμαστε πολιτισμιακοί? Γιατί είναι η διαφορά... το πώς βλέπεις τα πράγματα στη ζωή και γενικά. Δεν είναι θέμα θρησκείας κτλ. Λοιπόν, είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κύριε Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, μπορείς να μου κάνεις μετάφραση στα αγγλικά. Στα αγγλικά, πώς λέγονται? Olympic? Olympic Games. Games. Εσύ νομίζεις πως η λέξη αγώνας και παιχνίδι, άρα είναι Ολυμπιακά παιχνίδια, όχι Ολυμπιακοί αγώνες.
το βλέπεις, Γιουργάκη μου, ναι, που στείλει η διαφορά προσέγγισης, το θεωρείς ότι πρόκειται από ελληνική κουλτούρα. Δικαίω μας όταν πιστεύεις. Ένα παράδειγμα που έφερα. Και αυτό δεν γίνεται. Και θα σου κάνω και μια ερώτηση, γιατί πραγματικά θα σου εκνευρίσει. Μα δεν σε απάντησα. Άσε με να σε απαντήσω. Γιώργο, έδωνα το σύνθε Θεσσαλονίκη. Μην μιλάς, κάτι να ολοκληρώσει από το Χιούστον. Είμαι, στο λέω τώρα, είμαι ακραίος φασίστας, γιατί είμαι πατριώτης. Εντάξει, εθνικιστής. Λοιπόν, εγώ πιστεύω πως η Χρυσή Αυγή, είμαι τόσο ακραίος που πιστεύω πως η Χρυσή Αυγή είναι κοτόπουλα. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί, κύριε Γιώργο, μένεις στην Ελλάδα? Ολόκληρος πλανήτης με άλλες χώρες ωραίες. Να πας να κάνεις Αντώνογλου ή Αντώνεφ, ώρα Αντώνοφ. Τώρα, γιατί μένεις στην Ελλάδα τώρα, και μου λύνεις με το πλέον δηλαδή, να κάνω εγώ. Και μετά μου απαντάς, κύριε Γιώργο. Μου λύνεις τον ελληνισμό. Ποιο είναι αυτό, είναι το θέμα. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να συζητήσω. Εγώ ήθελα να συζητήσω για τον πόλεμο της Συρίας. Και έρχεται ο άλλος επειδή είναι ίδια από την συγγνώμη, μα έχεις πετάξει. Μα έχεις πετάξει τον άλλο, κύριε Γιώργο μου. Δικαίωμά μου, ρε φίλε. Όχι, καταρχήν δεν είμαι φίλος σου. Κύριε Γιώργο, σε λέω, θα σε παρακαλούσα να... Κύριε Γιώργο, να σε πω, ο φίλος μου με αποκαλεί και δεν με λέει φρότη. Δεν είσαι φίλος, δεν έχω, δεν θέλω τέτοιους φίλους, το καταλαβαίνει, όπως λέει και το άσμα, το λαϊκό. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή θέλεις να μου πεις πως είσαι τον Μπάσο Μπουτάρι, πως λέει, πως είναι το σπίτι του κεφάλου. Καλά δεν καταλαβαίνεις αυτό, που έχεις πρόβλημα στον κεφαλό. Σε είπα ότι συμφωνώ 100% μαζί του. Και είπα σε κάποια συμφωνώ και σε κάποια διαφωνώ. Τότε μάθε ελληνικά, όταν λέμε τον πάω, είναι πως τον αγαπάω. Τον πάω σε κάποια πράγματα ρε άνθρωπε, σε κάποια πράγματα συμφωνώ και σε κάποια διαφωνώ. Δεν γίνεται με όλα να συμφωνώ με τη Χρυσή Αυγή, με το Πασό. Όχι, όχι, δεν θα μας συμφωνήσεις με την Ελλάδα, αγαπητέ. Με την Ελλάδα, όταν μου λες περνάς τον Εύρο και πας στην Τουρκία και θέλεις να γίνεις Τούρκος. Ό,τι θέλω κάνεις στο εξωτερικό. Εμένα μου πέφτει λόγο τι κάνεις στην Αμερική. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι, αλλά... Τώρα εκεί το πάμε στο προσωπικό, το πάμε τώρα. Για σε παρακαλώ, κύριε. Δεν λέω πως είμαι Έλληνας. Δεν ήρθα να πω την άποψή μου, κύριε, να πω την άποψή μου για τη Συρία. Λοιπόν, λόγω του ότι δεν μας παίρνει ο χρόνος και έχω πολλά τηλέφωνα και έχω και πάρα πολλά τέξη. Δεν αλλά πρέπει όμως να διαρωτηθείς. Σήκω και φύγε στην Ελλάδα. Ολόκληρος πλανήτης. Λοιπόν, Ντάλλας. Από τον Ντάλλας. Λοιπόν, λοιπόν, γεια σου από τον Ντάλλας. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω να πάω σε μερικά συντομία μηνύματα. Η Στέλλα από την Αθήνα ρωτάει το Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιώργο, είστε ομοφιλόφιλος? Είμαι κατά της υιοθεσίας παιδιών από ομοφιλόφιλους. Όχι, όχι, δεν σε ρωτήσει αυτό η γυναίκα. Το κορίτσι, αλλά, το κορίτσι από την Αθήνα σε ρωτάει αν είσαι ομοφιλόφιλος. Όχι, εγώ στρέιτ είμαι. Ορίστε. Εγώ στρέιτ είμαι, αλλά δεν έχω πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, 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 δεν κατάλαβες. Το κορίτσι από την Αθήνα σε ρωτάει αν είσαι ομοφιλόφιλος. Όχι, δεν είμαι, είμαι στρέιτ. Εντάξει, αυτό ήθελα να ακούσει. Από εκεί και πέρα δεν έχει άλλε φίλες, δεν έχει, εντάξει. Άγγελε, μία ερώτηση έχω. Ναι. Άγγελε, για τον Γιώργο τον Αντωνιάδη, ναι. Βλέπω μία αφίσα του εδώ πέρα, την έστειλα και στα άλλα τα παιδιά στο Skype τώρα. Έτσι, έτσι, εσύ κάτσε με αυτό το κουτσουμπουλίστηκα. Καλά, εντάξει, εγώ είμαι εντάξει. Ναι, 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 ξέρω, ναι, ναι, ναι. Είναι υπέρ του Πασόκ και καμιά αντιφασιστική δράση. Έλα ρε τώρα, έλα ρε τώρα. Γιώργο, σας παρακαλώ, Γιώργο. Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, σταμάτω έναν λεπτό να ακούσουμε τι είναι ο Γιαλτουρίδης, γιατί δεν ακούω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, παιδιά. Γιώργο, σε παρακαλώ. Άμα έχεις εσύ, και άμα έχεις εσύ, Γιώργο μου, σημαία του Χίτλερ, ποσό σου με ενδιαφέρει. Για τη Συρία την Πέμπτη, Γιώργο, μην το χάνεις. Την Πέμπτη για τη Συρία. Αλλά σε ρωτάω αν δήλωσες το ακόλουθο. Η Ελλάδα δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει σε όλα τα έθνη. Το έχεις δηλώσει αυτό. Αυτό δεν είναι πολύ συζήτηση. Τώρα τι για κάτσε ένα λεπτό. Η Ελλάδα ανήκει. Αυτό σηκώνει συζήτηση, αυτό με λες. Εσύ το ερμηνεύεις αλλιώς. Η Ελλάδα ανήκει σε όλα τα έθνη. Με ποια δηλαδή, δεν κατάλαβα. Η Ελλάδα δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες. Σε ποιους ανήκει η Ελλάδα, Γιώργο? Χωρίς φωτιά κάποιος δεν βγαίνει. Μπορεί να ερμηνεύει αλλιώς. Ας το πει με τρόπο, ας το με τρόπο. Γεια σου Αμαλιάδα, γεια σου Αμαλιάδα. Ο ακροατής μας, ο Γιώργος Σταματόπουλος. Γιώργο, είσαι εκεί?
Ναι. Είμαι από το North West και εγώ, Γιώργο. Δεν είναι. Α, όχι, ο Γιώργος ο Σταματόπουλος. Γιώργο. Όχι, για να υπάρχει συντονισμό. Για να προχθές, Γιώργο, ναι. Γιώργο, παιδιά, ένα λεπτό κάνετε κράτη γιατί βγούσε στον αέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, τον Δονιάδη. Ο ακροατής μας, Γιώργος Σταματόπουλος, λέει ότι εσύ, Γιώργο, στη Θεσσαλονίκη, δήλωσες επίσημα ότι η Αγία Σοφία δεν είναι ορθόδοξη ελληνική εκκλησία, αλλά είναι ένα παλιό και αρχαιότατο τζαμί. Εντάξει, το καθένα σε λέει το μικρό και το κοντό του. Εσύ τι είναι, τι λες εδώ πέρα, τι είναι το ακροατήριο Θεσσαλονίκη τώρα, αυτός από την Ελλάδα, τι λέει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι προστατεύεται από την UNESCO, αυτό. Και αν θέλει κάποιος Έλληνας να χτίσει και έστω και στην Ελλάδα δεύτερη, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, η Αγία Σοφία. Είναι μια αποθήκη είναι που προστατεύεται από την UNESCO. Τι είναι η Αγία Σοφία, Γιώργο, κατά τη γνώμη σου? Αυτό θα το λύσει η Ελλάδα με την Τουρκία. Δεν ξέρω εγώ τι να κάνω. Η Αγία Σοφία είναι ελληνική εκκλησία. Εκεί δεν έχεις άποψη. Σε όλα έχεις άποψη, Γιώργο. Εκεί δεν έχεις άποψη. Η Αγία Σοφία είναι ελληνική εκκλησία. Σε τα απαγορεύει το αν έχει άποψη. Γιώργο. Γιώργο, στη Θεσσαλονίκη, η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική εκκλησία? Στην καταγωγή της, ναι, είναι ελληνική και μετά γίνεται, ναι. Όχι, είναι ελληνική, δεν είναι. Για μένα, ναι, σαν Έλληνας, εγώ σκέφτομαι, εγώ σαν Έλληνας, ξέρεις τι λέω. Και τώρα τι είναι? Είναι η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. Τι μουσείο είναι, ρε άνθρωπε, μουσείο είναι, τι λειτουργεί εκεί πέρα, λειτουργεί παπάς εκεί πέρα. Μουσείο είναι τώρα. Γιατί να μην λειτουργεί? Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό τι να σου πω. Και επειδή έχεις άποψη σε όλα, ποια είναι η άποψή σου για αυτό τώρα που είναι μουσείο? Εγώ έχω άποψη. Η δικιά σου ποια είναι? Η δικιά μου άποψη είναι ότι έχουμε τόση Ελλάδα πολλές εκκλησίες, να μην τις καταστρέφουν τέτοιοι διάφοροι αναρχικοί αυτοί, να προστατεύουν οι εκκλησίες μας στην Ελλάδα. Άμα κάποιος θέλει να... Όχι στην Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη. Γιώργο, κάπως παραπληροφορεί... Γιώργο, κάπως ξεφεύγεις από τα τραξ. Ο Γιώργος σε ρώτησε να πεις τη γνώμη σου για την Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία, εγώ πιστεύω το εξής, ότι πρέπει να παραδοθεί στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης σαν ελληνική ορθόδοξη εκκλησία πίσω. Εσύ τι πιστεύεις? Άλλο τι πρέπει και άλλο τι είναι. Είναι αυτή τη στιγμή μουσείο. Αν είναι μουσείο για την Τουρκία, είναι μουσείο. Αλλά για κάθε Έλληνα, για κάθε Έλληνα ορθόδοξο χριστιανό όμως, η Αγία Σοφία και στην καρδιά όλων μας είναι ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, η οποία, ένα λεπτό Γιώργο, η οποία καταπιέζεται από την τουρκική κυβέρνηση και τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης και την κάνανε τζαμί. Αρπάξανε την εκκλησία αυτή, οι τζαμίδες, και την κάνανε τζαμί, οι Τούρκοι. Και σε ρωτάω το εξής, αυτή η Αγία Σοφία πρέπει να επιστρέψει στα χέρια της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Άγγελε, τώρα πιστεύεις ότι αυτό είναι συζήτηση, γιατί θέλω να σου αναφέρω και εγώ παραδείγματα αντίστοιχα. Θέλω να σου αναφέρω παραδείγματα ότι επί Χούτας κατεδάφισε το καθεστώς του Παπαδόπουλου μία σλαβομακεδονική εκκλησία. Σλαβομακεδονική εκκλησία. Στην Ελλάδα μέσα, δεν κατάλαβα. Κατάλαβες την πρώτα, φιλαράκι. Λοιπόν, αυτή τα μαγκέρια και έλεγα. Θέλω την άποψη μου. Άμα θέλω ο Τσαρκνιάς τα λέει αυτά. Ο φίλος ο Τσαρκνιάς τα λέει αυτά. Δεν είναι φίλος μου, δεν το ξέρω. Την αλήθεια υποστηρίζω. Λοιπόν, άντε που αυτό πάρα. Αυτό ένα λεπτό, αυτό το είδες Γιώργο εσύ με τον Παπαδόπουλο να καταγραφήσει η μακεδονική... Δεν συζητάω ρε με τρελούς που φωνάζουν και κάνουν και ονειάζουν. Κάτσε εσύ Γιώργο, για πες μου κάτι. Εσύ με συστημία πες την προπαγάνδα σου και εμείς να μην φωνάζουμε δηλαδή. Όχι, να μην φοβάζεις, αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερη γνώμη. Σλάβο μακεδονική εκκλησία στην Ελλάδα, από πού και ως πού. Από πού και ως πού το λένε ρε. Όχι, δεν υπήρχε και το ξέρεις. Το λένε, υπήρχε, ναι. Δεν υπήρχε, δεν το ξέρεις, αυτά είναι προπαγάνδα. Κάτσε, ένα το πάει σοβαρά εδώ. Για πες μου Γιώργο, χωρίς να βρίζεις, σε παρακαλώ, απάντησε σε μένα στον Άγγελο. Με τον Παπαδόπουλο, εσύ έχεις κάποια χαρτιά, γιατί πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά το ακούω. Ήταν μια εκκλησία ετοιμόρροπη, είχε ρυθμό, σλάβικο ρυθμό, έμοιαζε στις... Αυτό το η αρχιτεκτονική του. Και ισχυρίζονται αυτά τα μέλη εκεί πέρα, αυτοί που αποκαλούνται Μακεδόνες όπως αποκαλούνται, Σκοπιανή. Ισχυρίζονται με ντοκουμέντα, με τα δικά του στοιχεία, ότι γκρεμίστηκε σκόπιμα.
Λοιπόν, εγώ γιατί να μην πιστέψω αυτό. Κάτσε, γιατί να το πιστέψω. Προπαγάνδες τις οποίες διαδίδεις τώρα εσύ. Ένα λεπτό, Γιώργο, ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, γιατί έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μου. Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά που μας λες για την εκκλησία αυτή, για τον τζαμί, ότι το έριξε ο Παπαδόπουλος. Και σε ρωτάω κάτι. Και θέλω να μου απαντήσεις. Οι ίδιοι αυτοί που βγαίνουν και λένε ότι ο Παπαδόπουλος τους γκρέμισε την εκκλησία τους, ήταν σκοπιανική εκκλησία ή whatever. Είχε ένα αριθμό. Εντάξει, whatever, εντάξει, το ξέρουμε, εντάξει, το ακούσαμε. Δεν πρέπει να λες σκοπιανική, Γιώργο. Άγγελε, πρέπει να λες μακεδονική. Μακεδονική. Άγγελε, ο Γιώργος. Yeah, να μην λέμε σκοπιανική, εντάξει, μακεδονική, λοιπόν, σε ρωτάω κάτι. Συμφωνώ με Γιαλιτορίδη, τέλειος. Δεν μου λες τώρα κάτι. Οι Σκοπιανοί και αυτή η ίδια η κλίκα που εσύ συνεργάζεσαι, αγαπητέ φίλε Γιώργο, τι θες. Πρόσεξε ένα λεπτό, άκουσε με. Άκουσε με, θα με ακούσεις. Δεν έχω χρόνο μπροστά μου, έχω δύο λεπτά. Σε παρακαλώ Γιώργο, άκουσε με. Γιώργο, άκουσε με Γιώργο ένα λεπτό. Γιώργο, να συνεχίσουμε και αύριο την εκπομπή. Γιώργο, άκουσε με σε ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Πρόσεξε. Και σε ρωτάω, η ίδια κλίκα των Σκοπιανών έχει βγάλει χάρτες στο διαδίκτυο, έχει δώσει χάρτες στο Πεντάγωνο, στο State Department και λέει ότι ο Λευκός Πύργος και στο νόμισμα των Σκοπιανών σήμερα, εντάξει, έχει το Λευκό Πύργο, ένα λεπτό, άκουσέ με. Έχει το Λευκό Πύργο επάνω στο νόμισμά τους και λέει εδώ είναι η πρωτεύουσά μας και θα κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα γιατί όλοι οι Μακεδόνες καταπιέζονται από το ελληνικό κράτος. Εσύ τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα που λένε αυτά και πώς πιστεύεις για την Εκκλησία? Το παρουσίασαμε το ντοκουμέντο και οφείλουμε να το προβάλλω. Και εσύ προβάλλεις ότι αυτό, δηλαδή, εσύ θα προβάλλεις σε λίγο ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι ελληνική και είναι των Σκοπιανών. Μα θέλω να το ψάξω. Ναι. Καλά, τόσα χρόνια δεν το έχεις ψάξει. Ψάξει. Τόσα χρόνια δεν το έχεις ψάξει. Δηλαδή τώρα που σου είπα εγώ θα πάω να το ψάξεις. Τόσα χρόνια το ψάξες. Ρες παιδιά, δεν με παίρνει ο χρόνος. Γιώργο, Γιώργο, παιδιά, για καλείτε, κάνετε κράτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο χρόνος μας πέρασε. Γιώργο, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ και όλη η ομάδα που είναι στο διαδίκτυο να βρεθούμε και πάλι αύριο στις 12 και 15 ώρα τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος στο Skype να τα πούμε όλοι μαζί πάλι. Γιώργο, σε παρακαλώ από τη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα αύριο να σε έχω πάλι στη γραμμή. Εντάξει. Γιώργο, με ακούς? Μου καθήκαν όλοι, ρε παιδί μου, τι έγινε? Όχι, εδώ μας ακούω εγώ. Ο Γιώργος τι έγινε? Ο Γιώργος τι έγινε? Να περιμένω να απαντήσει εγώ. Ο Γιώργος, ναι, τι έγινε? Του κλείσα τη γραμμή. Μπαίνει πίση, λέει, Άγγελε, Πεντοβγαίνει, κάτι έπαθε η γραμμή του. Κάτι έπαθε η γραμμή, για να δω. Λοιπόν, Θανάση, αύριο 5 και 15 Χρήστο από την Αμαλιάδα, 5 και 15 και εσύ στη γραμμή. Έγινε, Άγγελε. Γιώργο και εσύ αύριο 5 και 15. Έγινε, παιδιά. Ορίστε. Έγινε, παιδιά. Okay. Οκ, και να πάμε και τηλέφωνα. Δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα. Γεια χαρά σε όλους σας. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάντα με υγεία και χαρά. Γιώργο, ξέρω ότι με βλέπεις στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε δώσει με όλη την ομάδα ραντεβού αύριο, 5 και 15 ακριβώς εδώ στο διαδίκτυο και στο κανάλι 48 ζωντανά σε όλη την Αμερική. Μην χάσετε λοιπόν αύριο να μας πει σχετικά αυτός ο άνθρωπος. Είναι τελικά παράκτορος των Σκοπιανών? Είναι Έλληνας? Είναι Εβραίος? Στο κάτω της γραφής τι είναι? Και γιατί, ας πούμε, θέλει να αλλάζει το όνομά του σε κάθε κράτος που πηγαίνει? Εγώ μια φορά, παιδιά, που με βλέπετε από μικρό παιδί, 12 χρόνια έχω βγει στο εξωτερικό. Έχω κάνει στο Ισραήλ, έχω κάνει στην Ευρώπη, στη Βραζιλία, στην Αργεντίνα, στον Καναδά, Αμερική και όλα τα κάτω που πήγα. Και Αγγελόφοφ, ή Τρουσκόφοφ, ή Μπουνόφσκοφ, ένα όνομα έχω. Και είμαι και Έλληνας. Και το λέω. Όπου και να πάω το λέω, είμαι, παιδιά, είμαι Έλληνας. Τι να κάνω, την Κεφαλονιά, την αγάπη μας. Ραντεβού και πάλι αύριο, εδώ στο κανάλι 48. Γεια σας.
Για ένα τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα, Ευρώπη ή όποιο σημείο του κόσμου επιθυμείτε, ελάτε στο ελληνικό πρακτορείο Millennium Travel. Αναλαμβάνουν γαμήλια ταξίδια, εδρομές για αεροπορικά εισιτήρια στην Αμερική και Ελλάδα σε χαμηλές τιμές, κρουαζιέρες αναψυχής, ταξίδια στη Λατινική Αμερική, Ευρώπη και όπου επιθυμείτε. Έχουν πολυετή πείρα και είναι έτοιμοι να σας ετοιμάσουν το ταξίδι των ονείρων σας. Μία επίσκεψή σας στο Millennium Travel θα σας δώσουν κάθε πληροφορία που χρειάζεστε για το επόμενο ταξίδι σας. Χαμηλές τιμές. Millennium Travel. Travel Team και American Express. Τηλέφωνο 727-944-2000. 727-944-2000. Το ελληνικό πρακτορείο που για δεκαετίες σας ετοιμάζει ένα τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα. Millennium Travel. Είναι έτοιμοι όταν και εσείς είστε. Τα προϊόντα Κόντος για 60 χρόνια τώρα σημαίνουν απαράμιλη ποιότητα, προσφέροντας δεκάδες ποιτικά προϊόντα όπως χειροποίητη πίτα, φύλλο, σπανακόπιτα, μπαχλαβά. Ο Κόντος ξεκίνησε σαν μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Όσο η οικογένεια μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η επιχείρηση. Η φήμη και τα προϊόντα της εξαπλώθηκαν, κατακτώντας μεγάλα σούπερ μάρκετς σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε το ψηλό μας τηλεοπτικό πρόγραμμα, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, με το έργο της βραδιάς. Καθίστε και απολαύστε τη σημερινή μας κινηματογραφική ταινία μας.